Όλα έτοιμα. Ραντούνοβιτς εναντίον Γλυνιαδάκη στο πρώτο τζάμπολ. Τζάμπολ στους τελικούς των play-off. Καλή επιτυχία σε Αποέλ και Πετρολίνα ΑΕΚ. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Πρώτη επίθεση στο παιχνίδι και στους τελικούς για το Αποέλ με τον Ραντοσάλιεβιτς. Με διπλή προσπάθεια να παίρνει το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι από τον Τσουπ. Φάουλ που σφυρίζει ο Σάκης, ο Κωνσταντινίδης. Δύο βολές ήταν follow η προσπάθεια για τον παίχτη της ΑΕΚ, του Αποέλ, συγγνώμη, ο Λάζαρ Ραντοσάλιεβιτς. Στην πρώτη βολή εύστοχη, 1-0. Για την ομάδα του Αποέλ. Το Αποέλ που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο παιχνίδι με τον Κεραυνό. Κατάφερε όμως να κερδίσει και να είναι απόψε στην τελική φάση. Πρώτη δύο πόντι στο παιχνίδι από τον Ραντοσάλιεβιτς. Λέιζερ, δεν θα κάνει το σουτ. Προτίμησε να δώσει στον ελεύθερο Τσουπ. Πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για την ομάδα της ΑΕΚ. 2-2. Βγαίνει ο Παντελή και κλέβει την μπάλα. Εδώ και χρόνια. Από τον καιρό Γρηγόρη που ο Άιζακ Μπέρτον σταμάτησε τον μπάσκετ, ο Παντελή τον κερδίζει στα κλεψίματα κάθε χρόνο. Ο Ιάκωβος, η αλήθεια λέει, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει βελτιωθεί απίστευτα. Ενώ άλλο και τα κλέψιμο τώρα από τον Λέιζερ. 6-2 για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ γρήγορα η ΑΕΚ βάζει 6 πόντους προηγουμένως στο κάρφωμα από τον Ραντούνοβιτς και τώρα του Λέιζερ. Έλα Γρηγόρη, έλεγες για τον Ιάκωβο. Λοιπόν, ο Ιάκωβος έχει βελτιωθεί απίστευτα. Θεωρώ ότι αν όσο ήταν πιο νεαρός είχε λίγο περισσότερο την αγάπη της προπόνησης, κάτι το οποίο παραδέχεται και ο ίδιος, ίσως να μην ήταν παίχτης για την Κύπρο ο Ιάκωβος, Βαντέλη. Οι πρώτες προειδοποιήσεις του Τάσου Μάνου για τεχνικές ποινές σε όσους διαμαρτύρονται μετά από αυτό το φάουλ που χρεώθηκε ο Λέιζερ για την ΑΕΚ. Άστοχη προσπάθεια και κακή προσπάθεια από τον Τζαμάρ Ντίξ. Πήραν το φάουλ οι παίκτες της ΑΕΚ, το rebound και το πρώτο φάουλ ομαδικό για το Αποέλ και προσωπικό από τον Ανδρέα τον Γλυνιαδάκη. Άσχημο φάουλ εδώ από τον Γλυνιαδάκη, δεν υπήρχε λόγος να κάνει εκεί ένα τέτοιο φάουλ. Ραντούνοβιτς, Λέιζερ, στέκεται, εκτελεί, αστοχή, rebound ο Γλυνιαδάκης. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε αυτό το τομέα από την ημέρα που ήρθε στην Κύπρο και στο Αποέλ ο Γλυνιαδάκης που σε αυτά τα 5 παιχνίδια μετράει 18 rebound και 18 επιθετικά rebound και 20 αμυντικά, 38 συνολικά, είναι κοντά στα 7,5 rebound ανά αγώνα για τον Γλυνιαδάκη. Μαριέ, έλα Γρηγόρη. Κάτι που πρόσεξα τώρα είναι ότι μέσα σε λιγότερο από 2 λεπτά η ΑΕΚ έχει ήδη φορτωθεί με 3 φάουλ και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, αφού η πιεστική άμυνα φέρει αντίκτυπο σε αυτό, ενώ ο Γλυνιαδάκης τώρα είναι το δεύτερο και αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από όλα όσα έχει κάνει η ΑΕΚ. Να δούμε αν είναι φάουλ ή αν είναι kickball. Ναι, είναι φάουλ. Φάουλ. Και είναι το δεύτερο φάουλ για τον Γλυνιαδάκη. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μέσα σε 2 λεπτά ο Γλυνιαδάκης θα κάνει 2 φάουλ. Θα περάσει ο Κρήτου. Γλυνιαδάκης που φεύγει δείχνοντας να έχει και πρόβλημα. Να ενημερωθούμε με την πρώτη ευκαιρία αν αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Γλυνιαδάκης. Πάντως βλέπω τον φυσιοθεραπευτή του Αποέλ να ετοιμάζεται να του παρέχει κάποια περιποίηση. 6-2. Κόπηκε η πάσα του Ιάκωβου του Παντολή προς τον Ραντούνοβιτς. Η μπάλα δίνεται στο Αποέλ. Ο Κορομιλάς αλλάζει την απόφαση του Τάσου Μάνου και δίνει την μπάλα στους παίχτες της ΑΕΚ. Αρχικά δόθηκε για τα Αποέλ. Σουπ εντελώς ελεύθερος για τρεις, αστοχή. Rebound από τον Ραντούνοβιτς ανάμεσα σε Κρήτολ που πέρασε στο παιχνίδι
και Ραντοσάλιεβιτς. Ο Φίσερ δεν έχει πάρει καθόλου μπάλα για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Παντελής ζητάει το σκριν. Λέιζερ σου τριομπόντων αστοχή και αυτός νέο επιθετικό rebound για την ΑΕΚ και φάουλ που κερδίζει ο Ντέγιαν Τσούκ. Υπάρχει πρόβλημα για τα ΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει ισορροπία στην άμυνα. Προηγουμένως εντελώς ελεύθεροι έκαναν τα σούτ οι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα με δύο συνεχόμενα επιθετικά rebound οι παίκτες της ΑΕΚ ανανέωσαν τις επιθετικές τους προσπάθειες και τώρα ο Τσούκ θα πάει στη γραμμή. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν έχουμε κάτι νεότερο για τον Γλυνιαδάκη εκεί. Λοιπόν, του παράσχονται οι πρώτες βοήθειες τώρα του Ανδρέα του Γλυνιαδάκη. Είναι πάνω ψηλά στον μυρό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Τώρα πέρασε και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας μέσα στα αποδυτήρια, λογικά να φέρει κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Δεν φαίνεται κάτι σοβαρό, αλλά νομίζω ότι περισσότερα θα ξέρουμε στη συνέχεια, Μαρία. Έτσι, εδώ ένα πολύ κακό σουτ, το οποίο ανάγκασαν οι παίκτες της ΑΕΚ να βγει και ο Ραντούνοβιτς δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και πάλι όμως οι παίκτες της ΑΕΚ ανανεώνουν την προσπάθεια με τον Λέιζερ να φτάνει στους 4 πόντους. Της ανασχεδεί ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, γιατί ήταν η τρίτη συνεχόμενη φορά που χάνεται το αμυντικό rebound. Και 42 για το τέλος της πρώτης περιόδου. Το ΑΠΟΕΛ έχει κολλήσει στους δύο πόντους. Νέο κλέψιμο για την ΑΕΚ από τον Ραντούνοβιτς. Παραλίγο να κάνει βήματα. Παντελή προσποιείται. Αστοχή στο τρίποντο. Το rebound αυτή τη φορά από τον Τίξ. Και τώρα προσπαθεί να τρέξει τον εφηδιασμό του ΑΠΟΕΛ. Φάουλ κάνει ο Ιάκωβος Παντελή και σταματά τον εφηδιασμό. Ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης, στους παίκτες του δεν είναι ικανοποιημένος από αυτά που βλέπει μέχρι στιγμής ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Είναι καλά κλεισμένοι για την ώρα οι γηπεδούχοι, δυσκολεύονται πάρα πολύ να βγάλουν επιθέσεις. Εδώ ο Μακφάντερ ταλαιπώρησε τον αντίπαλό του, αστοχή όμως. Rebound ο Παντελή, η ΑΕΚ προσπαθεί να τρέχει σε κάθε ευκαιρία. Εδώ ο Παντελή θα δώσει στον Ραντούνοβιτς που αστοχεί. Παίρνει ξανά την μπάλα και βάζει μέσα Ραντούνοβιτς. Στους 4 πόντους, πρώτο time out από τον Αντώνη Κωνσταντινίδη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τα ΠΟΕΛ, πάνε περίφημα για την ΑΕΚ. Τρέχει συνεχώς, η ΑΕΚ έχει βάλει 9 πόντους στον ευνηδιασμό και νομίζω είναι ξεκάθαρο τι θα πει ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης στους παίκτες του. Να προσέξουν πάρα πολύ τις επιστροφές τους, γιατί είναι αργές οι επιστροφές του ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ επέλεξε από την αρχή γρήγορο σχήμα. Ακούω ήδη στα ακουστικά μου τις φωνές του Αντώνη Κωνσταντινίδη και θα μας μεταφέρει στη συνέχεια ο Γρηγόρης τις οδηγίες του. Πολύ πιο ήρεμος ο Νικόλας Παπαδόπουλος, 11-2 για την ΑΕΚ. Με 4 πόντους του Ραντούνοβιτς στον εφηδιασμό, 4 πόντους του Λέιζερ στον εφηδιασμό και 3 πόντους του Τσούκ. Ένα καλάθι και ένα πόντο από βολή. Έλα, Γρηγόρη. Λοιπόν, δεν ήταν οδηγίες αυτό, Μάριε. Ήταν φωνές όλο του στο μεγαλείο, τα βάλε με όλους και με όλα. Η πρώτη του ατάκα ήταν μπορείτε να σκοράρετε ή όχι. Και στη συνέχεια δώσω οδηγίες στον Κρήτο, όταν σου βγάζουν το πήγαινε να πηγαίνεις και να μην σκέφτεσαι τίποτα. Για την άμυνα τους είπε να παίζουν πιο πιεστικά, αλλά νομίζω, Μάριο, ότι αυτό το time out το καταλάβες και εσύ που ήσουν εδώ, ναι. Δεν ήταν για οδηγίες περισσότερο. Τώρα έχω νέα για τον Γλυνιαδάκη. Λογική λέω ότι μπορεί να αγωνιστεί, μου είπαν. Πιθανότατα ένα τράβηγμα ή κάποιο αιμάτωμα, ακόμη όμως δεν έχει διαπιστωθεί 100% πρόβλημα. Λοιπόν, ο Κρήτο υπακούει, αν θέλετε, στις οδηγίες του προπονητή του. Πάει πολύ πιο δυναμικά μέσα στο καλάθι και ευστοχή. Είναι το πρώτο καλάθι του από Έλση αυτό το παιχνίδι. Τσουπ και πάλι ελεύθερος για τρεις, αυτή τη φορά θα ευστοχήσει. Είναι το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι και για την ΑΕΚ.
4-14, διαφορά 10 πόντων για την ομάδα της Λάρνακας. Και πάλι μπάλα στον Κρήτολ, δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Σάκης ο Κωνσταντινίδης. Το φάουλ πριν από την προσπάθεια. Δεύτερο του Λέιζερ, πρόβλημα. Είναι το δεύτερο του Λέιζερ, θα πρέπει να έχουμε πολλές. Αν ήταν φάουλ, διότι είναι 5 τα ομαδικά φάουλ για την ΑΕΚ. Ναι, τώρα το κατάλαβαν και οι διαιτητές και οι καθοσφαιριστές. Να, εδώ ο Τάσος ο Μάνος που κάνει την ένδειξη για τις δύο βολές. Ο Μπούσερ ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Ο Κρήτολ, που είναι ένας παίκτης που δεν φτωχεί συχνά από τη γραμμή, εδώ βάζει την πρώτη. Θα πρέπει, Γρηγόρη, να αναλάβει δράση ο Κρήτολ, γιατί δεν αποκλείεται να παίξει πολύ περισσότερο από ό,τι συνηθίζει απόψε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ θεωρώ δεδομένο, αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με ο Γλυνιαδάκη, τελικά θα δούμε και τον Κρέμεν στη συνέχεια στη θέση 5, όπως τον έχουμε συνηθίσει άλλους αρκετούς αγωνές. Νομίζω, Μάριο, όμως, ότι η άμυνα της ΑΕΚ είναι το πλεονέκτημα. Εδώ με το πόδι την διώξαν. Θεωρήθηκε άθελο και σωστά δεν έδωσαν κάτι οι διαιτητές. Και τώρα ο Κούνας, συνοργάνωση του παιχνιδιού από ΕΛ, θα κάνει το τρίποντο, θα στοχίσει. Το ριμπάουντ από τον Ράντος Άλγεβιτς, σε δεύτερο σουτ για το 7-14. Πρώτο καλάθι για τον Ράντος Άλγεβιτς, που είχε προηγουμένως 2 πόντους από βολές. Και πάλι αμαρκάρει στον Τσουκ, αυτή φορά δεν θα ευστοχίσει. Ο Κούνας θα πάρει την μπάλα. Δεν είναι καλή πάσα, συγκρατεί ο Κρέμεν. Και πάλι ο Κούνας, ωραίο καλάθι, πολύ ωραία πάσα από τον Μίχαλ Κρέμεν. Το πρώτο time-off στο παιχνίδι από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, αφού το ΑΠΟΕΛ έχει πιώσει από τους 10 στους 5, ενώ έχει μπει τα καλά μέσα στο παιχνίδι και ο κόσμος. 9-14. Δέκατη έβδομη φορά που το ΑΠΟΕΛ είναι σε τελική φάση των play-off. Μετράει 7 κατακτήσεις πρωταθλημάτων, ενώ η ΑΕΚ ως πεζοπορικός μετράει 4 κατακτήσεις και βέβαια μία ως ΑΕΚ στην περσινή περίοδο. Ήταν το πρώτο time-out του Γρηγόρη, του Νικόλα του Παπαδόπουλου, ο οποίος βλέπει και τον Λέιζερ να είναι στα 2 φάουλ. Τι οδηγίες έδωσε? Λοιπόν, να ηρεμήσουν κυρίως ήταν αυτό το time-out, να παίξουν πιο μαχητικά, να παλέψουν για κάθε διεκδίκηση της μπάλας. Πλέον τους είπε, έχουμε φτάσει στα 5 φάουλ, έτσι παλέψτε, μην φοβάστε τίποτα. Και να πιέσουν ακόμη περισσότερο στην άμυνα, ενώ στην επίθεση έδειξε κάποια σχήματα για να βγάλει ελεύθερα σουτ του Φίσερ. Ο Φίσερ, που όντως δεν έχει πάρει καμία μέχρι στιγμής προσπάθεια, είναι πολύ καλά κλειστός. Εδώ ο Μπούσερ θα ευστοχίσει για το 9-16, πρώτο καλάθι για τον Μάθιου Ντόν Μπούσερ. Ένα τρίποντο στο παιχνίδι και αυτό για την ΑΕΚ από τον Τσουπ. 9-16. Κούνας ελεύθερος για 3. Rebound ο Ιάκωβος Παντελή. Ραντούνοβιτς, χτύπησε ο Παντελή στο πρόσωπο. Έκλεψαν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ με τον Κούνα να τελειώνει τη φάση για το 11-16. Δεύτερη φορά που ο Βασίλης ο Κούνας πάει στο coast to coast και ξανά η διαφορά στους 5. Φίσερ ζητάει το screen για να πάρει ίσως μια προσπάθεια. Το παίρνει από τον Τσουπ. Φίσερ δεν μπορεί να σκοράρει. Ραντοσάλιεβις στο rebound. Ήταν η πρώτη προσπάθεια στο παιχνίδι για τον Φίσερ. Κρήτον από την ωραία πάσα του Ντίξ. Ο Κρήτον γρήγορα φτάνει στους 5 πόντους και για την ώρα την καθιστά επάξια στο σκοράρισμα τουλάχιστον τον Γλυνιαδάκη. Εδώ Τσουκ θα πάρει τα βήματα, θα χάσει το σουτ, είναι φάουλ. Να δούμε αν είναι στην προσπάθεια για σουτ. Είναι το δεύτερο για τον Κρήτον. Λοιπόν, 2 και για τον Κρήτον.
Κάτι παρόμοιο έγινε και στο παιχνίδι με τον Κεραυνό. Ακριβώς, ναι. Από την πρώτη περίοδο και οι δύο είχαν από δύο φάουλ. Ο Γλυκιαδάκης κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι με τρία. Αν δεν κάνω λάθος, τρία ή τέσσερα, Γρηγόρη. Τρία. Και ο Κρήτολ είχε κάνει το τρίτο αμέσως μετά το δεύτερο. Και σε πολύ λίγο διάστημα μπαίνοντα στο παιχνίδι, ο Τσούκ θα ρίξει δύο βολές, θα ευστοχίσει στην πρώτη. Δύο φορές πρωταθλητής με τη φανέλα της ΕΘΑ. Ο Ντέιαν Τσούκ αστοχεί στη δεύτερη, αλλά θα πάρει το rebound, γιατί ολιγόρησαν οι παίκτες του Αποέλ και πάλι στο αμυντικό rebound και νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Με 9-24 δευτερόλεπτα ο Χάρισον θα κάνει το screen στον Παντελή, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του απέναντι στον Κρήτο και θα τον νικήσει. Πρώτο καλάθι για τον Ιάκωβο Παντελή. (13-19) Κούνας. Κρήτολ, ξανά ο Κούνας. Εξαιρετική συνεργασία. Ο Κούνας δεν μπορεί να τον αστοχίσει. Η μπάλα είναι για το Αποέλ. Από τα χέρια του Ιάκωβου Παντελή. Διεκδίκησε ο Ντίξ και ξανακερδίζει την κατοχή της μπάλας. Δύο λεπτά ακριβώς για την πρώτη περίοδο. Τελικά ο Παλάλας χρειάζεται πιο γρήγορα από ότι το... Ο Παλάλας ετοιμάζεται να περάσει. Πολύ πιο γρήγορα από ότι μας είχε προαναγγείλει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Κούνας ελεύθερος. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο Κούνας μέχρι στιγμής. Και είναι και πρώτο σκόρερ για την ώρα του Αποέλ. 15-19. Παλάλας. Γύρισε η μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Τσούπα απέναντι στο Ράντο Σάλιεβι θα ρίξει πολύ ψηλά την μπάλα και θα σκοράρει όπως ο Ντέια Τσούπ μας έχει συνηθίσει. Ντίξ βγάζει μπάλα έξω, παίρνει φάουλ. Προηγουμένως είναι βολές για τα Αποέλ. Ο Τσούπ έχει φτάσει στους 9 πόντους. Εδώ ξανά το φάουλ του Παλάλα ή του Μπούσερ. Για να δούμε στον Παλάλα το φάουλ και το πρώτο του. Για το 16-21, πρώτος πόντος στο παιχνίδι για τον Τζαμάρ Ντίξ. Ένας παίχτης, Γρηγόρη, που φέτος έχει πολύ διαφορετικό ρόλο από ό,τι είχαμε συνηθίσει στα χρόνια του με την Ομόνια. Ναι, είναι αλήθεια ότι στην Ομόνια ήταν το number one των Βραζίνων. Έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο. Είναι μέλος της ομάδας ουσιαστικά φέτος στο Αποέλ. Κάτι αναμενόμενο, αφού το Αποέλ έχει μαζέψει αρκετούς ποιοτικούς και πολύ καλούς ξένους. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και στο ρόλο του έκτου παίχτη, αν θες, να πηγαίνει περίφημα. Πρώτη βολή του Γιώργου του Παλάλα, άστοχη. Μετά το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι από τον Τζαμάρ Ντίξ. Άστοχη και η δεύτερη, rebound από τον Ράντος Άλιεβιτς. 17-21. Ένα και 10 για την πρώτη περίοδο. Ωραία προσπάθεια του Ντίξ, άστοχο όμως το τελείωμα. Rebound ο Παλάλας, έσωσε και την μπάλα. Επίθεση για την ΑΕΚ. Ραντούνοβιτς με τον διασκελισμό του στον Χάρισον. Δεν μετράει το καλάθι βήματα του Χάρισον. Για να δούμε ξανά αυτή τη φάση, αν την έχουμε. Εδώ η προσπάθεια του Ραντούνοβιτς. Ναι, έχει δώσει την μπάλα ο Ραντούνοβιτς, αλλά προηγουμένως έχει προηγηθεί τρίτο βήμα. Είναι σωστή απόφαση των διαιτητών. Κούνας ελεύθερος για τρεις. Αστοχή rebound ο Κρήτολ και ξανά η μπάλα στο Αποέλ. Κρέμεν. Δεν είναι καλή μπάσα του Κρέμεν. Ραντούνοβιτς, Παλάλας. Δεν βγήκε ο ευθυντιασμός για την ΑΕΚ. Μπούσερ με τα απλό αστοχή. Κρήτολ στο rebound. Όλη η επίθεση για το Αποέλ. Κρέμεν, Ράντος Άλιεβιτς, 10 δευτερόλεπτα. Κούνας, νέο τρίποντο από τον Κούνας, το χοκέ αυτό, rebound ο Ντίξ.
Έχει χρόνο για ένα τελευταίο σουτ, το κάνει, το βάζει. 19-21, ορίεται ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Για αυτή την ολιγορία των παιχτών του, το Αποέλ μειώνει στο καράτι. Πάμε σε επιστροφή στο Λευκόθεο. Το πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου τελικού, το play-off ανάμεσα στο Αποέλ και την Πετρολίνα ΑΕΚ, έχει ολοκληρωθεί. Στο 19-21, 4 παίχτες έχουν σκοράρει για το Αποέλ. 5 για την ΑΕΚ, θα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά του σκόρερ. Για την ώρα πάμε στον Γρηγόρη για νέα από τους πάντους. Λοιπόν, από πλευράς ΑΕΚ επέστρεψε ο Ιάκωβος Παντελή, ο οποίος απλά ήθελε κάποιες ανάσες. Η οδηγία του Νικόλα του Παπαδόπουλου είναι να παίρνει την μπάλα ο Χάρισον μέσα στη ρακέτα, αφού ο Κρήτολ έχει ήδη δύο φάουλ. Τώρα αυτό δεν έγινε, αλλά ήταν ελεύθερο σουτ. Και εντελώς ελεύθερος αφέθηκε ο Φίσερ να κάνει το follow και να κάνει το 19-23, πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για τον Σαρόν Φίσερ. Απ' την άλλη τώρα ο Αντώνης Κωνσταντινίδης Μάριε ζήτησε στην ομάδα του να γυρίσει περισσότερο την μπάλα, με τον Βασίλη τον Κούντα να συνεχίσει να είναι αυτός ο οποίος θα οδηγεί το Αποέλ στην επίθεση. Άστοχη προσπάθεια από τον Μακφάντεν και κακή προσπάθεια. Παντελή προσπαθεί να πάρει τον φάουλ από τον Μακφάντεν. Χάρισον εντελώς μόνος και πάλι νομίζω αυτό ήταν συνειδητό από τους παίκτες του Αποέλ. Γιατί ο Χάρισον από εκείνο το σημείο θεωρητικά είναι ακίνδυνος, εδώ πάντως σκόραρε. Και έκανε το 19-25 η ΑΕΚ, ξεκινάμε ένα 4-0, στο οποίο απαντά πάρα πολύ καλός απόψε, νομίζω θα συμφωνήσει Γρηγόρη, Βασίλης Κούνας. Ακριβώς, και αυτό ο Αντώνης Κωνσταντινίδης είπε να είναι αυτός ο οποίος θα παίρνει τις προσπάθειες. Τώρα μπορεί και ο Νικόλας Παπαδόπουλος να είναι συνειδητά που άφησε τον Βασίλη, γιατί σε σχέση με τους Αμερικανούς που έχει το Αποέλ, ο Βασίλης είναι θεωρητικά ο πιο λίγο εύστοχος, γιατί άστοχο δεν τον λες. Απαντά στο τρίποντο του Κούνα ο Μπούσερ. Είναι το δεύτερο για την ΑΕΚ, πρώτο για τον Μπούσερ προηγουμένως. Εδώ ξανά το τρίποντο της ΑΕΚ, προηγουμένως ήταν το πρώτο τρίποντο για το Αποέλ και τώρα το δεύτερο. Μετά το τρίποντο του Κούνα, το τρίποντο του Κρέμεν. Και ξανά η διαφορά στους τρεις. 25-28. Συγγνώμη Μάριε, αν ξεκινήσει από τα τρίποντα Μάριε, νομίζω είμαστε μαζί εδώ και ξέρουμε τι θα πει. Είχε βάλει 6 στη σειρά, δεν κάνω λάθος προχθές. Έχει και την έδρα. Για την ώρα πάντως οι δύο ομάδες είναι στο 2-2 στα τρίποντα. Κωνσταντινίδης έβγαλε τον Κρήτολ και πέρασε ξανά τον Ραντοσάλιεβιτς. Μαριέ, αρνείται ο Φίσερ να πάει να εκτελέσει το πλάγιο, γιατί δέχεται ενοχλήσεις από τους φίλους του Αποέλ, οι οποίοι δεν τον αφήνουν ουσιαστικά, και τώρα πάει και ο παράγοντας της ομάδας των Καλαζοκυτρίνων να παρακαλέσει ουσιαστικά να τον αφήσουν να εκτελέσει το πλάγιο. Λοιπόν, έγινε η επαναφορά από τον Φίσερ. Παντελή σκέφτηκε το τρίποντο, δεν το έκανε. 10 δευτερόλεπτα επίθεση. Φίσερ ρίχνει ψηλά την μπάλα και παίρνει φάουλ από τον Κρέμεν. Πάει τώρα και ο κύριος Κορομιλάς και λέει στον Κρέμεν να σταματήσει να διαμαρτύρεται. Για να δούμε αυτή τη φάση. Δεν φάνηκε να υπάρχει επαφή σε αυτό το πλάνο. Δύο βολές όπως και να έχει για τον Σαρόν Φίσερ. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Έχουν χάσει βολές οι παίχτες της ΑΕΚ. Με την πρώτη ευκαιρία να δούμε αυτό το στατιστικό των βολών. Γιατί αν δεν καταλάβει η τρίτη συνεχόμενη χαμένη για την ΑΕΚ. Τώρα ευστοχεί ο Φίσερ. 25-29. Σταματά αυτό το σερί τριπώντων για τις δύο ομάδες. Με αυτή τη βολή. Δεν έχουμε δει για την ώρα Μακφάντεν ούτε Πουλ για τα Αποέλ να παίρνουν πρωτοβουλίες. Να δώσει εδώ ο Πουλ που παίρνει τώρα ένα σουτ και αστοχή rebound πολύ ψηλά από τον Μάικλ Χάρισον. Χάρισον που τώρα κάνει το screen στον Παντελή. Παντελή θα μπει και κάνει βήματα. Δεν έπαιζε στην παγίδα του ο Κούνας, μάλλον παγίδευσε τον Παντελή εδώ. Εξαιρετική άμυνα από τον Βασίλη τον Κούνα στον Ιάκωβο τον Παντελή. Κοιτάξτε εδώ ξανά.
πόσο ωραία κατάλαβε αυτό το reverse που ήθελε να κάνει ο Παντελή και τον αράγκαζε στα βήματα. Ράντος Άλιεβις θα κάνει το σκρίν στον Πουλ. Φάουλ του Φίσερ. Φάουλ με το σώμα. Πρώτο για την ΑΕΚ στην δεύτερη περίοδο. Δύο ομαδικά για το ΑΠΟΕΛ μέχρι στιγμής. Ξανά η φάση. Δεύτερο και για τον Φίσερ. Πρώτο πρόβλημα για την ΑΕΚ, σοβαρό. Δεύτερο. Και ο Λέιζερ. Είναι και ο Λέιζερ, βεβαίως. Δύο ετοιμάζει να ξαπεράσει. Εδώ ο Χάρισον θα κόψει τον Κούνα. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Αφού βγήκε από το πόδι του Βασίλη του Κούνα, τον βλέπω εδώ απογοητευμένο. Γιατί αυτός είναι που δέχτηκε την τάπα. Κοιτάξτε εδώ, από τον Χάρισον. Καμία αμφιβολία για την τάπα. Στη συνέχεια θα δούμε ότι η μπάλα από το πόδι του Κούνα που δεν διαμαρτυρήθηκε φεύγει εκτός παρκέ. Μαριέ. Έλα Γρηγόρη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ρισκάρει. Στο παρκέ είναι και ο Σαρόν Φίσερ και ο Λέιζερ. Έβγαλε τον Τσούπ τελικά. Με τις ανάλογες οδηγίες να αποφύγουν το τρίτο φάουλ. Βέβαια υπάρχουν 7 λεπτά για την δεύτερη περίοδο. Να δούμε αν θα βγει αυτό το ρίσκο στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Για την ώρα ο Μπούσερ καταφέρνει τελικά να πάρει την μπαλά από την πάσα του Χάρισον και σκοράρει. Φτάνει τους 7 πόντους ο Μάθιου Μπούσερ. Ελεύθερο τρίποντο από τον Ράντος Άλιεβιτς. Είναι αρκετά εύστοχος. Αν μείνει μόνος, είναι εύστοχος βεβαίως. Και σε αυτή την περίπτωση τρίτο τρίποντο στο παιχνίδι από ελ. Και ξανά διαφορά στους τρεις. Μπούσερ. Λέιζερ. Χάρισον. Παντελή για τρεις. Αστοχή rebound από τον Ράντος Άλιεβιτς και τώρα τρέχει ο Ντίξ, τρέχει ο Παντελή, παραλίγο να του κλέψει, Κρέμεν για τρεις, δεν θα έρθει η σοφάριση, θα πάρει όμως πολύ ψηλά το rebound ο Μακφάτεν. Και τώρα για την ισοφάριση ο Πουλ, ούτε τώρα rebound ο Παντελή. Δύο φορές οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ από τα 6.75 κατάφεραν και τώρα ο Φίσερ στην άλλη πλευρά για τον Λέιζερ, καλές αναλαβές της μπάλας, Μπούσερ για τρεις αστοχή, rebound ο Ντίξ, τρέχουν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι. Φάουλ σταματά αυτόν τον εκρηκτικό ρυθμό. Το φάουλ του Μπούσερ. Μαρία, με την απουσία ουσιαστικά του Γλυνιαδάκη, βλέπουμε ένα ΑΠΟΕΛ να μας θυμίσει ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ που βλέπαμε όλη τη σεζόν. Να βγαίνει μπάλα έξω και τρίποντα κατά ρυπάς. Ήταν δεδομένο ότι με την απουσία του Γλυνιαδάκη και τον Κρήτου στον πάγκο θα το βλέπαμε αυτό, αλλά νομίζω ότι έχει πόσες επιθέσεις που ρίχνει μόνο τρίποντα. Έχει ρίξει τα προηγούμενα δύο σίγουρα που έχουν χαθεί. Εδώ ο Μακφάτεν έβαλε τον πρώτο πόντο στο παιχνίδι. Δεν κατάφερε να βάλει τον δεύτερο. 5-40 για τον πρώτο ημίχρονο. Ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι μέχρι στιγμή. Φίσερ θα πατήσει, θα κοπεί από τον Κρέμεν. Ο Πουλ τρέχει. Ευκαιρία ισοφάρισης για από ελ φάουλ. Επαγγελματικό από τον Χάρισον. Για να σταματήσει αυτόν τον εφηδιασμό. Πρώτο φάουλ ο Χάρισον. Ο Παλάλας ξαναπερνά στο παιχνίδι. Φεύγει ο Μπούσερ που ζήτησε την αλλαγή γιατί έχει κουραστεί. Θα φύγει και ο Φίσερ. Κουρασμένος και αυτός. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Τσούπ. Είδαμε και τα συνολικά φάουλ στο παιχνίδι. 9 για την ΑΕΚ, 7 για τα ΠΟΕΛ. 2 ομαδικά για τα ΠΟΕΛ στη δεύτερη περίοδο. 3 για την ΑΕΚ. Ράντος Άλιεβιτς για το προβάδισμα. Δεν τα καταφέρνει ούτε αυτός. Σε κάποια στιγμή παρακαλώ να έχουμε το στατιστικό των τριπώντων. Για να δούμε τι γίνεται. Ρίχνουν πολλά τρίποντα μέχρι στα ΠΟΕΛ. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Καθυστερεί πολύ ο Χαρίσον. Αναγκάζεται να κάνει κάτι σαν σουτ και βέβαια η μπάλα για τα ΠΟΕΛ κάκιστη επίθεση για την ΑΕΚ. Και πολύ καλή άμυνα βεβαίως για το ΑΠΟΕΛ στην προηγούμενη φάση. Ολιγόρησε ο Χάρισον και άρχισε πάρα πολύ να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Εδώ τα τρίποντα 3 στα 10 για το ΑΠΟΕΛ, 2 στα 10 για την ΑΕΚ. Η ισοφάριση για το ΑΠΟΕΛ με τον
Τζαμάρ Ντίξ. 31-31. Το Αποέλ έχει επιστρέψει από το μείον 10. Παντελή. Δεν ήταν καλή πάσα. Ξαναπαίρνει όμως την μπάλα. Χάρισον. Ήταν τυχερή εδώ η παίκτης της ΑΕΚ. 31-33. Ψάχνουν τις επαφές, Μάρια, της ΑΕΚ. Νομίζω και ο Ιάκωβος και ο Παλάλας είναι οι παίκτες που παίζουν πολύ με επαφές. Εδώ γύρισε πάρα πολύ καλά η μπάλα για τα Αποέλ. Και να το προβάδισμα για τους γαλαζοκίτρινους μετά την πρώτη περίοδο. 34-33, time out, ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Το τρίποντο από τον Μίχαλ Κρέμερ που φτάνει τους 6 πόντους με 2 τρίποντα. Ο Μίχαλ Κρέμερ για τρίτη χρονιά στο Αποέλ κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν, κυρίως στα play-off. Σε 5 παιχνίδια έχει 120 λεπτά συμμετοχής. Αυτό σημαίνει 24 λεπτά αναγώνα για τον Μίχαλ Κρέμερ, ο οποίος έδωσε προβάδισμα στο Αποέλ. Κρέμερ, που σε αυτά τα 5 παιχνίδια μετράει 5 rebound αναγώνα, αλλά και 9 πόντους. Εμείς βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού και πάμε στον Γρηγόρη για οδηγίες Νικόλα Παπαδόπουλου. Ήταν η σειρά του Νικόλα Παπαδόπουλου να μην δώσει οδηγίες και να καλέσει ένα time out για να ξυπνήσει ουσιαστικά τους παίχτες του. Το πρώτο επιφώνημα ήταν κραυγή για να καταλάβεις, Μάριε. Και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε αυτό που συζητούσαμε εγώ και εσύ, στο πόσα τρίποντα πρέπει να δεχτούμε για να καταλάβετε ότι πρέπει να πιέσουμε μακριά από την ρακέτα και όχι απλά καθόμαστε να τους βλέπουμε με απάθεια. Τώρα στην επίθεση ζήτησε από τον Ιάκωβο να οργανώσει και να δίνει την μπάλα στον Λέιζερ όταν είναι μακριά από την ρακέτα ή στον Χάρισον εντός. Ο Λέιζερ που πήρε ανάσες και είναι ξανά στο παρκέ. Παλάλας προσποιείται, μπαίνει, ωραίο το pick and roll με τον Χάρισον για το 34-35. Εδώ έκανε πολύ καλή δουλειά ο Γιώργος ο Παλάλας και έδειξε ότι τουλάχιστον αυτή η φάση δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Να δούμε πόσο θα αντέξει όμως ο Παλάλας, γιατί θυμίζουμε ότι παίζει τραυματίας ουσιαστικά. Κρέμερ βγάζει μπάλα έξω. Το σούτ από τον Ντίξ άστοχο, rebound ο Χάρισον. 6 πόντοι για τον Χάρισον από προηγουμένως. Οι διαιτητές πάντως, Μάρια, αφήνουν το παιχνίδι έτσι. Δηλαδή μας χωρίζουν 3 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου και μόλις 5 φάουλ για τις δύο ομάδες συνολικά. Χάρισον από μακριά, αυτή τη φορά από την ίδια θέση δεν θα στοχίσει. Πολύ καλή πάσα. Έρχεται ο Χάρισον να κόψει, αλλά με φάουλ. Λέει ο Κορομιλάς που ήταν πάρα πολύ κοντά και έβλεπε την φάση. 2 βολές για τον Ράντο Σάλιεβιτς. Εδώ ξανά η φάση. Ναι, είναι φάουλ. Είναι χτύπημα καθαρά. Είσαι για αλλαγή τώρα εδώ. Φεύγει ο Παλάλας. Μπαίνει ο Φίσερ, μπαίνει και ο Ραντούνοβιτς. Αντί του Χάρισον. Αντί του Χάρισον και όχι του Τσουπ που πήγε να βγει προς στιγμή. Στο ημίχρονο θα έχουμε Γρηγόρη τα νεότερα για τον Γλυνιαδάκη. Αν και όπως πάει το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι του ταιριάζει πάρα πολύ για να παίξει, γιατί η ΑΕΚ θέλει να παίζει συνεχώς γρήγορα. Ακριβώς. Η ΑΕΚ παίζει γρήγορα και τα που έλεγχε γυρίσει το παιχνίδι σε run and gun, τρίποντα ουσιαστικά και Άγιος ο Θεός. Έτσι μου αρέσει να λέω αυτά τα παιχνίδια. Μέχρι στιγμής βγαίνουν το Αποέλ τα τρίποντα. Αλλά Μάρη, αυτό που λέγαμε και στο τελικό του κυπέλλου, όταν ο Απόλλωνας είχε κάνει κάτι παρόμοιο, είναι θάνατος στη ζωή μου. Δεν ξέρουμε πόσο θα βγαίνει αυτό το παιχνίδι. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο. 34-35, Λάζαρ Ραντοσάλιεβιτς στην πρώτη βολή για το Αποέλ. Σοφαρίζει και φτάνει ο ίδιος τους 8 πόντους. Πρόσκορτο από Έλληνο Κούνας με 9. Ξανά προβάδισμα για τα Αποέλ. Φίσερ ζητούσε πολύ ωραία μπάλα. Μπαίνει και ευστοχή με μια χαρακτηριστική κίνηση. Σαρόν Φίσερ. 36-37. Άστοχοι παίχτες του Αποέλ.
Κωστάκης ο Κωνσταντινίδης δίνει την μπάλα στην ΑΕΚ. Μετά την παρέμβαση του Ραντουσάλεβιτς, αλλαγές συνεχώς από τον Νικόλα Παπαδόπουλο που βγάζει τώρα τον Παντελή και ξαπερνά στο παιχνίδι τον Μπούσερ. Εδώ μπροστά μας ο Μάικολ Χάρισον δέχεται τις περιποιήσεις. Δεν είναι λίγοι και οι τραυματισμοί που πέρασε φέτος ο Χάρισον. Ένας πολύ δυνατός παίχτης και αθλητικός. 36-37, επαναρχίζει το παιχνίδι. Θα μάθουμε για την κατάσταση του Χάρισον με την πρώτη ευκαιρία, Γρηγόρη. Λέιζερ σου τριών πόντων μέσα για το 36-40. Ο Λέιζερ που έχει παρελθόν στο Αποέλ, Γρηγόρη, έτσι. Ναι, πέρασε ένα φεγγάρι, όπως λέμε, Μάριε, πέρσι. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος αν σε σταθεί, δεν μπορείς να τον σταματήσεις με τίποτα. Εδώ πάει να βγάλει και την άμυνα. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Ο Πουλ στην επαναφορά. Ο Πουλ που είναι άποντος μέχρι στιγμής. Ο Κρέμερ δεν τα καταφέρνει. Υπάρχει φάουλ από τον Τσούπ γιατί δεν έλεξαν οι παίχτες της ΑΕΚ το rebound. Το φάουλ είναι ναι από τον Τσουκ, είναι το τρίτο του Λέιζερ. Και γρήγορα φωνάζει τον Ιάκωβο τον Παντελή ξανά να περάσει το παιχνίδι ο Παπαδόπουλος. Δύο βολές για τον Ντίξ γιατί έχουν συμπληρωθεί τα πέντε ομαδικά από πλευράς της ΑΕΚ. Δύο τα ομαδικά φάουλ του Αποέλ μέχρι στιγμής. Έχει να δώσει δύο φάουλ για το χωσομάδο και είναι καλό αυτό το πλεονέκτημα. 10 στις 12 βολές με την τελευταία για το Αποέλ. Μετά τις τελευταίες δύο του Ντίξ. 38-40. Πολύ μακριά ο Τσούπα από το καλάθι. Φίσερ, μάλλον αυτός θα πάρει την προσπάθεια. Τελειώνει ο χρόνος, κόβεται από τον Ραντουσάλεβιτς. Ξαμπαίνει την μπάλα ο Φίσερ και αυτή η φορά κάνει το φάουλ ο Ραντουσάλεβιτς και το παραδέχεται αμέσως υψώνοντας το χέρι. Λοιπόν, δύο πράγματα. Ο Χάρισον και ο Παλάλας δεν έχουν τίποτα, είναι απλώς τυπική διαδικασία εδώ. Και αυτό εδώ μπροστά στο Φίσερ δεν ήταν το πρώτο φάουλ που δέχτηκε. Τον τραβούσαν, δεν σταματάμε τίποτα. Είναι ένα θηρίο ανήμερο. Φίσερας, πολύ δυναμικός παίχτης. Το γνωρίζουμε πλέον πάρα πολύ καλά. Για πολλούς ο άνθρωπος που ευθύνεται στο μεγαλύτερο βαθμό για το περσινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ, αν και το περσινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ομαδικά πρωταθλήματα. Και ένα όνομα, Μιχάλης Κακιούζης. Βεβαίως, βεβαίως, να μην το ξεχνάμε τον Κακιούζη. Τον γνωρίζαμε ως τον Κακιούζη από πριν. Ο Γρηγόρης πάει κοντά στον πάγκο του Αντώνιου Κωνσταντινίδη γιατί έχει ζητήσει το time out. 1:38 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 38-41. Βλέπουμε εμείς κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού μας μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ που έχασε για λίγο το προβάδισμα προηγήθηκε μέχρι και με 10 πόντους. Το Αποέλ όμως επέστρεψε στο παιχνίδι, έσβησε εκείνο το προβάδισμα και τώρα είναι στο μείον 3. Ολοκληρώθηκε το time out. Εσείς βλέπατε κάποια από τα καλύτερα στιγμιότητα μέχρι στιγμής του παιχνιδιού και πάμε να ακούσουμε τον Γρηγόρη για οδηγίες τον Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, πρώτα αναφέρθηκε στον τρόπο που επιτίθεται η ΑΕΚ. Τους είπε ότι πλέον επιτίθονται με one man show, αναφερόμενος φυσικά στον Ζαρόν Φίσερ και τους είπε αν κλείσετε τον Φίσερ δεν θα έχουν τι να κάνουν. Ενώ όσον αφορά την δική τους επίθεση, να γυρίζει την μπάλα όσο πιο γρήγορα γίνεται
με τον Ντίντς να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την προσπάθεια ή ο Κρέμεν ο οποίος επίσης βρίσκεται στο παρκέ. 15 δευτερόλεπτα επίθεση του Αποέλ. Μακφάτεν παίρνει σκρίνη από τον Ραντούνοβιτς. Άλλαξε το μαρκάρισμα, πέσε πάνω τον Χάρισον. Τον ταλαιπωρεί ο Μακφάτεν. Κοιτάει βήματα ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Κορομιλάς δεν ενδιαφέρεται. Υπάρχει. Για να δούμε εδώ. Δυστυχώς δεν είδα το replay, έβλεπα τον Κορομιλά τι θα υποδείξει, αν μπορώ να το ξαναέχω. Παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχουν βήματα, είναι σταθερό το πόδι του Μακφάτεν. Δόθηκε φάουλ και είναι το τρίτο. Και για τον Χάρισον. Για τον Χάρισον. Προβλήματα για την ΑΕΚ. Τρία ο Λέιζερ, τρία ο Χάρισον. Μακφάτεν ευστοχή. 41-41. Χριστουγεννιάτικο δέντρο Μάριο Πίνακας από πλευράς. Φάουλ της ΑΕΚ τουλάχιστον. Ναι, είναι 3 και 3, 6, 8, 10, 12 τα φάουλ για την ΑΕΚ. 7. Με 8 για το Αποέλ. 41-41. Φίσερ. Τσουκ ελεύθερος για 3. Αστοχή. Ο Νεοφύτου θα πάρει φάουλ από τον Ντίξ. Και είναι το τέταρτο ομαδικό. Κράτημα, λέει ο Κορομιλάς. Εδώ ο αλλήλος πρόχνονται. Εδώ είναι που κρατάει με το δεξί χέρι ο Ντίξ τον αντίπαλό του. Δεν διαμαρτυρήθηκε ο Ντίξ στην προηγούμενη φάση. Φίσερ. Ραντούνοβιτς για 3. Ευστοχή ο Ραντούνοβιτς. 41-44. Είναι πρώτο για τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Τέταρτο για την ΑΕΚ. 4 εύστοχα και για το Αποέλ. Κρέμεν. Κρήτολ, Νεοφύτου για 3. Μέσα από τον αρχηγό του Αποέλ για το 43-44 τελικά. Έδωσαν για 2 οι διαιτητές. Πατούσε ο Νεοφύτου. Στον πόντο λοιπόν το παιχνίδι. Υπάρχει διαφορά 7 δευτερολέπτων στα χρονόμετρα. Θα έχουμε επίθεση και το Αποέλ. Ανεξαντλήσει το χρόνο, επιθετικό φάουλ. Καταλογίζεται στην ΑΕΚ. Και το Αποέλ στα τελευταία 15,5 δευτερόλεπτα έχει ευκαιρία να πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Ο Κιλαράς θα περάσει στο παιχνίδι για αυτήν την τελευταία άμυνα. Ο Παντελή θα βγει. Και ο Γκαρσία μέσα. Ντίξ, 10 δευτερόλεπτα. Πέρασε ο Ντίξ με το σκριν και ευστοχή. Δίνει όντως το προάδεισμα στο Αποέλ. 45-44 ο Τζαμάρ Ντίξ, ο οποίος γρήγορα έχει γίνει ηγέτης του Αποέλ. Στο πρώτο ημίχρονο τελειώνει το ημίχρονο με 11 πόντους. Από εκεί που είχε μόλις 2 στο τέλος της πρώτης περίοδου. 45-44 λοιπόν, νομίζω Γρηγόρη, όπως και στο παιχνίδι με τον Κεραυνό, δεν υπάρχουν σήμερα πολύ καλές άμυνες. Θα δούμε και σήμερα επιθέσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ανύπαρκτες άμυνες, ωραίες επιθέσεις. 45-44, 89 πόντοι, συγγνώμη. Είναι η σωστή μαθηματική πράξη που έχουμε δει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ καλή επίδοση για πρώτο τελικό play-off. Συνήθως σε αυτά τα παιχνίδια βλέπουμε άμυνες. Και πάμε να δούμε και με τα στατιστικά την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Ελεύθερες βολές λοιπόν. 85% για τα ΠΟΕΛ, 44% για την ΑΕΚ. 4-9 είναι πολύ κακό για την ΑΕΚ. Στα δίποντα είναι καλύτερη φιλοξενούμενη ομάδα. Έχουν πάρει περίπου τις ίδιες προσπάθειες. 10-20 τα ΠΟΕΛ, 14-21 η ΑΕΚ. Στα τρίποντα και πάλι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. 4-12, 4-10, 3. Λίγο καλύτερη η ΑΕΚ. Στα rebound και από εκεί και πέρα βλέπετε και τα υπόλοιπα στατιστικά. Λοιπόν, 45-44, οι δύο ομάδες νομίζω, Γρηγόρη, πριν φύγουμε, επιβεβαιώνουν ότι δεν τους χωρίζουν πάρα πολλά.
Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης δεν θα χρησιμοποιηθεί εάν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Λευκόθεο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ θεαματικό. Και ξεκινάμε λάθος των παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Ο Ιάκωβος Παντελή θα κλέψει και θα φτάσει στο καλάθι για το 45-46. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ θα πετάξουν χιλιάδες χαρτάκια και θα διακοπεί προσωρινά το παιχνίδι. Είναι από τις διακοπές, Γρηγόρη, που μου αρέσουν προσωπικά. Μακάρι τα παιχνίδια να διακόπτονταν για τέτοιους λόγους. Το είχαμε πει και πέρσι στο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, από ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Η Ομόνια από ΑΠΟΕΛ, μάλλον. Ομόνια από ΑΠΟΕΛ. Όταν τότε οι οπαδοί της Ομόνιας, για κάτι ανάλογο, είχαν διακόψει το παιχνίδι. Θα περάσουν έτσι λίγα λεπτά μέχρι να καθαριστεί το παρκέ. Έλα, Γρηγόρη. Ας σου πω, οι τελευταίες μας μεταδόσεις ήταν κάπως επεισοδιακές. Ο τελικός του κυπέλλου, πέρσι ο τελικός, ο τελευταίος τελικός εδώ. Μακάρι αυτή να είναι, αυτά είναι τα προβλήματά μας και να είναι η μόνη διακοπή που θα έχουμε στην πορεία των τελικών. Τώρα θα επιστρατευτούν και κάποιοι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ για να βγάλουν έξω τα χαρτάκια. Έχει πάει εκεί ο Μάρκος ο Κληρίδης, ο Χρήστος ο Πάλης, ο φροντιστής του ΑΠΟΕΛ, ο υπεύθυνος του γηπέδου. Φίλοι του ΑΠΟΕΛ που πεθύμησαν, είναι η αλήθεια, την ομάδα τους στο μπάσκετ. Δεν είχε ούτε ποδόσφαιρο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Έμειναν και εκτός του αγώνα με τον Κεραυνό. Σήμερα δίνουν το παρόν. Εδώ όμως καθυστερούν λίγο την εξέλιξη του παιχνιδιού. ...45-46. Να πούμε ότι στους 30 προηγούμενους τελικούς των play-off, τις 17 φορές αναδείχθηκε πρωταθλήτρια η ομάδα που είχε το πλεονέκτημα της έδρας και τις 13 η έχουσα το μειονέκτημα. Ο ΑΠΟΕΛ είχε 7 φορές το πλεονέκτημα έδρας και κατέκτησε μόνο 3 τίτλους, ενώ κατέκτησε 4 πρωταθλήματα στις 9 φορές που είχε μειονέκτημα έδρας. Ενώ από την άλλη η ΑΕΚ ή ο πεζοπορικός, ό,τι προτιμάτε, πήρε τον τίτλο και τις 2 φορές που είχε πλεονέκτημα έδρας, ενώ κέρδισε 2 πρωταθλήματα στις 3 φορές που είχε το μειονέκτημα. Και ξεκινάει η ΑΕΚ με μειονέκτημα φέτος. Να πούμε επίσης ότι για πρώτη φορά μετά το 2010 η ομάδα που κατέκτησε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο φτάνει στον τελικό. Τελευταία ομάδα που αξιοποίησε πλήρως το πλεονέκτημα της έδρας ήταν, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, Γρηγόρη, ο Κεραυνός το 2008. Από τότε καμία ομάδα που τερματίζει πρώτη δεν ήταν πρωταθλήτρια. Πολύ ωραίο αυτό, Μάριε. Και νομίζω θα τον απολούν και στον Κεραυνό μετά τις κακές χρονιές τις οποίες ακολουθούν η μία την άλλη. Πάντως προχθές ο Κεραυνός για ένα σουτ θα ήταν απόψε στον τελικό. Ξεκίνησε το παιχνίδι 45-46, 9,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ένα καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ιάκωβο Παντελή. Τζαμάρ Ντίξ, πρωταγωνιστής στη δεύτερη περίοδο, εδώ δεν τα καταφέρνει. Τελειώνουν τα 24 δευτερόλεπτα την ΑΕΚ χωρίς η μπάλα να αγγίξει Στεφάνη. Πανηγυρίστηκε αυτή η άμυνα της ΑΕΚ εδώ δίπλα μας. Λες και μπήκε τρίποντο. Έλα, Γρηγόρη. Ζητούσαν φάουλ, Μάρι, της ΑΕΚ. Εδώ έβαλα στον Σαρόν Φίσερ, γι' αυτό και θα αρτήρω τόσο πολύ στον Σάκη. Πανηγύρισαν πάντως και την άμυνα. Εκεί ο Λέιζερ με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, τον βοηθό Νικόλα Παπαδόπουλο, γιατί υπάρχει και ο
head coach Νικόλας Παπαδόπουλος. Άλλο και αυτό, απίστευτη σύμπτωση. Φίσερ. Θα δει τον Τσουκ, δεν είναι πολύ καλή πάσα. Ήταν καλή σκέψη, αλλά όχι καλό το τελείωμα από τον Φίσερ. Έκλεψαν την παράδειξη του Σαποέλ. Ωραία το σκριν από τον Κρήτολ, έκανε πολύ καλή δουλειά εδώ. Ο Κρήτολ για το τρίποντο του Μακφάτερ, πρώτος στο παιχνίδι, πρώτος στο δεύτερο μήχρονο, πέμπτος συνολικά για τα Αποέλ, 48-46. Φίσερ για τρεις, αστοχή rebound από τον Ντίξ Πουλ. Δεν βγήκε ο ευνηδιασμός. Κρήτολ. Πουλ θα πάρει φάουλ από τον. Για να δούμε. Από τον Ραντούνοβιτς είναι το φάουλ. Είναι το πρώτο για τον Μπάρσα Ραντούνοβιτς, ο οποίος έχει περάσει από όλη την Κύπρο, Γρηγόρη. Πες το ψέματα, Μάριε. Και είναι και η δεύτερη φορά που συνεργάζεται με τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Είχα συνεργαστεί και στον Αχιλέα Καβακλείου. Νάτος εδώ ο Ραντούνοβιτς με τον διασκελισμό, τα μακριά του χέρια, τα μακριά του πόδια. Θα χάσει εδώ την μπάλα και φάουλ καθαρό από τον Μπούσερ, ζητούν αντιαθλητικό από πλευράς από ελ. Σίγουρα ήταν ένα επαγγελματικό φάουλ από τον Μπούσερ για να σταματήσει τον ευθυδιασμό. 2 ομαδικά φάουλ για την ΑΕΚ, στην τρίτη περίοδο κανένα για το Αποέλ. Πολύ ωραία προσπάθεια και πάλι από τον Μακφάτερ. 2 συνεχόμενα καλάθια για τον Αμερικανό, ο οποίος είχε 4 πόντους σε όλο το πρώτο ημίχρονο και βάζει 4 πόντους σε 2,5 λεπτά στην επανάληψη. Το συν 4 το Αποέλ. Παντελή έχει σφίξει η άμυνα των γηπεδούχων. Φίσερ για 3 με τη λήξη του χρόνου. Σουκ θα πάρει την μπάλα, δεν μπορεί να την πάρει στο καλάθι. Και φάουλ από τον Ιάκο Παντελή. Και πάλι για να σταματήσει ο ευθυδιασμός, είναι το τρίτο φάουλ για την ΑΕΚ. Αρχίζει να έχει πρόβλημα και πάλι η ΑΕΚ με τα πολλά φάουλ. Δεύτερο προσωπικό για τον Ιάκο Παντελή. Κρήτολ με τον Φίσερ. Ωραία ο Αμερικανός. Σε λάθος timing πήδηξε. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Είναι η δεύτερη φορά που χτυπά στο πρόσωπο ο Ιάκωβος ο Παντελή. Βεβαίως άθελα τον παιχτών του Αποέλ γίνονται όλα αυτά πάνω στις φάσεις. Εδώ κοιτάξτε. Στην διεκδίκηση του rebound πέφτει πάνω του ο Κρήτολ. Παντελή φαίνεται ζαλισμένος. Υπάρχει αλλαγή για τα Αποέλ. Ο Ράντος Άλιεβιτς πέρασε το παιχνίδι. Έλα Γρηγόρη. Πώς να μην είναι ζαλισμένος Μάρη. Ένα θηρίο έπεσε πάνω του. Εντάξει. Είναι το δεύτερο χτύπημα που δέχτηκε στο πρόσωπο, όπως είπες και εσύ ο Ιάκωβος. Είναι κατά κόκκινο το πρόσωπο του. Έχει δεχτεί 2 αγκονιές σήμερα. Να παραλάβουμε χωρίς καμία πρόθεση των παιχτών του Αποέλ και στις 2 περιπτώσεις πάνω στη φάση. Δεν έφυγε πάντως από τον παρκέ. Λέιζερ. Πολύ ωραίο jump shoot από τον Amos Λέιζερ για το 50-48. 9 πόντι. Παντελή κλέβει την μπάλα. Συνδυασμός για την ΑΕΚ με τον Παντελή να μην τελειώνει τη φάση. Ράντος Άλιεβιτς στο rebound. Θα περάσει ο Μακφάτεν και θα βάλει την μπάλα μέσα για το 52-48. Χάθηκε ευκαιρία ισοφάρισης για την ΑΕΚ και ο πολύ καλός Μακφάτεν στο δεύτερο ημίχρονο φτάνει τους 10 πόντους με 6 από αυτούς στην επανάληψη. Σε λιγότερο από 4 λεπτά.
Τσούπ για τρεις από την πάσα του Παντελή, αστοχή. Το rebound στον Πουλ. Και τώρα ο Ντίξ αλλάζει με τον Μακφάτεν. Ντίξ σταματά, ελεύθερο, σουτάρι, αστοχή. Δεν βγήκε φλιδιασμός για τα Πουέλ. Λέιζερ στην οργάνωση για την ΑΕΚ. Ξέφρενος ρυθμός, Γρηγόρη. Ξέφρενος ρυθμός και πολλά στο χασούτ, Μάρια, από το... από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να χτυπήσουν μέσα την ρακέτα, όπως έκανε τώρα ο Ντέιαν Τσούπ. Είναι μια κίνηση του Τσούπ, την οποία έχουμε να δούμε από την πρώτη περίοδο. Αυτές όμως είναι οι κινήσεις του Ντέιαν Τσούπ. Με αυτές τις κινήσεις πήρε δύο προαθλήματα με την ΕΘΑ και αυτά θέλουν να κάνει η της ΑΕΚ. Μακφάτεν. Περιμένει ο Ντίξ την κίνηση του Μακφάτεν. Καλάθι και φάουλ από τον Μακφάτεν, ο οποίος είναι ασταμάτητος στην τρίτη περίοδο. 12 πόντι συνολικά για τον Μακφάτεν, 8 στην τρίτη περίοδο. Και το χειρότερο από όλα για την ΑΕΚ είναι ότι είναι και το τρίτο φάουλ του Σαρόν Φίσερ. Εδώ δεν κάλυψαν σωστά οι παίκτες της ΑΕΚ, τους πέρασε σαν σταματημένος ο Μακφάτεν, που βάζει για την βολή και φτάνει τους 13 πόντους. Στο συν 5 η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντινίδη. Φίσερ με ταμπλό αστοχή, ξανά όμως ο ίδιος για το follow και το 55-52. Ωραία ο Ραντοσάλεβιτς, προσπάθησε να πάρει το τέταρτο φάουλ του Φίσερ, αντί αυτού θα μπει και θα βάλει την μπάλα στο καλάθι, 57-52. Είναι αυτό που πες Γρηγόρη πριν, δεν σφυρίζουν την κάθε επαφή οι διαιτητές. Για να δούμε εδώ τον Φίσερ. Αναγκάζει ο Ραντοσάλεβιτς να έρθει πολύ μακριά. Αστοχή ο Φίσερ και έχουμε συνέχεια το φάουλ από τον Τσούπ. Είναι το δεύτερο προσωπικό για τον Βόσνιο. Μια ματιά στο φωτεινό πίνακα τα λέει όλα, Μάρι. Η ΑΕΚ δεν θα μείνει στο τέλος απολύσεις έτσι όπως φορτώνονται. Οι παίκτες της ΑΕΚ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να αφήσουν τους παίκτες του Αποέλ να τρέξουν και αυτό τους κάνουν πάρα πολλά φάουλ. Έχουν ήδη συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. 4 και 11 βλέπετε εδώ πριν από την λήξη της τρεις περίοδου έχει να δώσει 3 φάουλ το Αποέλ σε αυτό το διάστημα. Ο Γρηγόρης έχει πάει κοντά στον Νικόλα Παπαδόπουλο και ακούει τις οδηγίες του. Πρώτη ομάδα σε τίτλους στην ιστορία. Η ΑΕΛ με 13 κατακτήσεις. Στις 10 το Αποέλ. 5 για τον Κεραυνό. 5 για τον Αχιλέα. 4 για τον πάλε ποτέ πεζομορικό. 3 προαθλήματα για την ιστορική ΠΑΕΚ, 2 για την ΕΝΑΔ Αγίου Δομεδίου, 2 για τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου, τα οποία σίγουρα θα νοσταλγούν οι παλαιότεροι και όχι εμείς οι νεότεροι, μαθαίνουμε όμως. 2 για την ΕΘΑ, πολύ πρόσφατα, με τον Κωνσταντινίδη στον πάγκο, 1 για την ΑΕΚ, το τελευταίο, το περσινό. Έλα Γρηγόρη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε να ηρεμήσουν οι παίχτες του. Έβγαλε τον Φίσερ, ο οποίος δεν είναι ζεστός απόψε. Ζήτησε από τον Χάρισον να παλέψει κατά τη ρακέτα και να πάρει μπάλες. Παρά τα 3 του φάουλ. Ενώ να πούμε, Μάριε, ότι έχουν πολλά παράπονα για την διαιτησία και για το φόρτωμα των φάουλ, το οποίο όπως και να το κάνουμε είναι ο φωτεινός πίνακας. 59-52. Λέιζερ αστοχή, θα πάρει ξανά την μπάλα, πάει να ξεφύγει από όλους αυτούς, παίρνει ξανά τώρα, εκτελεί το τρίποντο, αστοχή, rebound για τον Ντίξ. Βεβαίως να πούμε ότι αν αναφερθούμε μόνο σε αυτή την περίοδο, όλα τα φάουλ των παιχτών της ΑΕΚ ήταν φάουλ και ήταν φάουλ για να σταματήσουν ευνηδιασμούς. Εδώ έχουμε βήματα που κάνει ο Ντίξ, εδώ θα δούμε πώς ανατρέπεται από τον Λέιζερ. Δεν δόθηκε αυτό το φάουλ. Στην επανάληψη όμως της φάσης φάνηκε ότι μπλέχτηκαν τα πόδια των δύο καλοσφαιριστών.
δύσκολη φάση για να την δουν όπως και να έχει οι διαιτητές. Από το replay φάνηκε πως υπήρχε επαφή ανάμεσα στους δύο παίχτες. Ο Χάρισον θα κοπεί χωρίς φάουλ από τον Πουλ. 59-52. Επίθεση 5 δευτερολέπτων για την ΑΕΚ. Με τον Ψουκ να μην μπορεί να παίρνει ξανά όμως την μπάλα και να την βάζει στο καλάθι. 59-54. Ο Ψουκ είναι πρώτος σκορ της ΑΕΚ με 13 πόντους. Τρία λεπτά ακόμα. Πουλ δυσκολεύεται. Fade away, αστοχή. Rebound από τον Χάρισον. Δεν είναι rebound. Την μπάλα από τον Κρέμεν. Φεύγει εκτός. Εδώ θα δούμε από το αριστερό γόνατο του Μίχαλ Κρέμεν. Φεύγει μπάλα. Μπούσερ. Λέιζερ. Θα πάρει screen από τον Χάρισον. Δεν προλαβαίνει την μπάλα, είναι μπρος πίσω η μπάλα για τα Αποέλ. Αυτό δίνει ο πρώτος διαιτητής, ο κύριος Κρομπυράς. Ένας πολύ έμπειρος διαιτητής, Γρηγόρη. Επιπέδου Ευρωλίγκα. Ακριβώς, Μαρέ. Από τους καλύτερους που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. 2-40 για την τρίτη περίοδο. Ο Πουλ σε μια πολύ ήσυχη βραδιά για αυτόν. Τον έχουν περιορίσει. Ελεύθερος Ροντασάλιεβιτς, αστοχή το rebound στον Λέιζερ και φάουλ από τον Πουλ. Δεν έχει σκοράρει ο Πουλ στο σημερινό παιχνίδι ακόμα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος στα play-off βάζει 15 πόντους ανά αγώνα. Και απόψε είναι άποντος. Χάρισον με ταμπλό δεν θα καταφέρει η μπάλα στο Αποέλ. Έχουν χάσει 2-3 εύκολα καλάθια παίκτες της ΑΕΚ. Ντίξ θα πατήσει και θα πάρει φάουλ από τον Μπούσερ. Δύο βολές για τον Τζαμάρ Ντίξ εδώ. Δεν κατεβάζει τα χέρια ο Μπούσερ. Δύο λεπτά ακόμα. Στους 12 πόντους ο Ντίξ. Στους 13 πρώτο σκόρερ είναι ο Μακφάτεν. 11 ο Ραντοσάλιεβιτς. 9 ο Κούνας από το πρώτο ημίχρονο. 13 τώρα για τον Ντίξ. 7 οι πόντοι της διαφοράς. Μια μικρή παρεξήγηση εκεί, γιατί δεν έδωσε το σήμα η γραμματεία Άγκερα για να μπει στο παιχνίδι ο Παντελή. Μπήκε πάντως. Λέιζερ. Παντελή. Είδε την κίνηση του Τσούπ κατά το καλάθι. 61-56 ασίστ από τον Ιάκωβο Παντελή. Δεκαπέντε πόντοι για τον Ντέιαν Τσούπ. Δεν μπορεί ο Ραντοσάλιεβιτς, έχασε την μπάλα. Τσούπ θα επιλέξει να μπει και θα πάρει το τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Αποέλ στην τρίτη περίοδο. Να δούμε ποιος το έχει κάνει. Ο Κρέμεν είναι ή ο Πουλ. Κρέμεν. Ο Κρέμεν είναι. Και είναι το δεύτερο προσωπικό. Τρία φάουλ για το Αποέλ, έχει μόνο ο Κρίτολ. Και δύο πολύ νωρίς ο Γλυνιαδάκης. Ο Χάρισον, εξαιρετική προσπάθεια, 61-58. Η ΑΕΚ μειώνει στους τρεις. Ο Χάρισον φτάνει στους 8 πόντους. Στον πάγκο της ΑΕΚ είδαμε για λίγο, προλάβαμε να δούμε για τον Τζότζον Γκαρσία. Ένας παίκτης που έχει γράψει δική του ιστορία με τη φανέλα του Αποέλ.
Νέο φάουλ εναντίον της ΑΕΚ. Από τον Μάικλ Χάρισον αυτή η φορά είναι βολές και πάλι για τα ΑΠΟΕΛ με τον Ράντος Άλιεβιτς. Θα μαρτύρεται ο Νικόλας Οπαδόπουλος. Λάζα Ράντος Άλιεβιτς στη γραμμή. 62-58. Λέιζερ στο rebound, μία στις δύο για τον Ράντος Άλιεβιτς. Επιμέρους συν τρία για το ΑΠΟΕΛ σε αυτή την περίοδο. Λέιζερ για τρεις. Κακός ούτε από τον Λέιζερ, αλλά η μπάλα από τον Ράντος Άλιεβιτς έβγει έξω. 11 δευτερόλεπτα έχει η ΑΕΚ για να τελειώσει την επίθεσή της. Έχασε ένα εύκολο rebound εδώ ο Ράντος Άλιεβιτς. Παντελή από την πάσα του Λέιζερ, ο Τσούπ πιο ψηλά από όλους, χάνει τον σούτ κάτω από το καλάθι, δεύτερη προσπάθεια 62-60. Συγγνώμη, 17-16. Το επιμέρους σκορ της τρεις περιόδου, Ντίξ. Αυτή η φορά κάνει βήματα και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει ή να προηγηθεί. Με το τέλος της περιόδου, εδώ ξανά τα βήματα, 1-2-3 από τον Ντίξ. Άμυνα από ψηλά για τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Παντελή θα πάρει φάουλ. Είχε να δώσει ένα φάουλ το ΑΠΟΕΛ και το κάνει ο Μακφάντεν. Να το εδώ είναι μόλις το πρώτο του. Εδώ βλέπετε το φάουλ του Αμερικανού. 6 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Παντελή. Θα μπει ο Ιάκωβος ο Παντελή και θα ισοφαρίσει 62-62 με το τέλος της τρεις περιόδου. Τίποτα δεν χωρίζει τις δύο. 62-62. Ο πρώτος τελικός των play-off ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την Πετρολίνα ΑΕΚ. Τέταρτη και τελευταία περίοδος. Γρηγόρη Γρηγορά. Λοιπόν, το 62-62 τα λέει όλα. Βελτιώθηκαν οι άμυνες Μάρια στο δεύτερο μέρος κατά πολύ. Και περιμένουμε να δούμε πλέον εάν τα ηγετικά στελέχη των ομάδων, όπως ο Ιάκωβος Παντελή από τη μια ή ο Βασίλης ο Κούνας που είναι στο παρκέ από την άλλη, θα μπορέσουν να ελέγξουν τον ρυθμό και να δούμε ποια ομάδα θα είναι τελικά αυτή η οποία θα χαμογελάσει στο τέλος. Από τους πάγκους έχουμε κάποιο νεότερο. Από τους πάγκους η μπάλα στον Φίσερ από πλευρά ΑΕΚ και στον Λέιζερ εφόσον βρεθεί ελεύθερος και έτοιμος να εκτελέσει. Και από την άλλη ο Κούνας να είναι αυτός ο οποίος θα κινεί τα ανήματα. Λοιπόν, ο Κούνας πήρε το πρώτο σουτ για τα ΑΠΟΕΛ στην τελευταία περίοδο. Ο Φίσερ πήρε το πρώτο σουτ για την ΑΕΚ στην τελευταία περίοδο. Αστόχησαν και οι δύο. Ο Φίσερ και πάλι για τρεις. Αστοχή. Rebound ο Κρέμεν. Χάνει όμως πολύ εύκολα την μπάλα από τον Παντελή, ο οποίος περνάει κάτω από τον καλάθι, κάτω από τον Ντίξ και κάνει το 62-64. 8 πόντι για τον αρχηγό της ΑΕΚ. Απαντάει αμέσως όμως, μένοντας πολλή ώρα στον αέρα, ο Τζαμάρ Ντίξ. Φτάνει στους 15 πόντους, είναι πρώτος σκόρερ για τα ΑΠΟΕΛ. 64-64. Σπουδαίος πρώτος τελικός. Παντελή. Βγάζει έξω. Μπούσερ προσποιείται. Θα κάνει την κίνηση ο Φίσερ, θα μπει και θα αφήσει την μπάλα μέσα για το 64-66. Εδώ οι δύο συνονόματοι, Νικόλας Παπαδόπουλος και Νικόλας Παπαδόπουλος, τα λένε στον πάγκο της ΑΕΚ.
Μουνάς πήρε σκρίν από τον Κρίτολ, δεν έγινε το pick and roll. Κρίτολ ζητάει απέναντι στον Φίσερ, δεν θα βάλει την μπάλα μέσα. Rebound τον Μπούσερ. Δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε κάποια στιγμή τον Γλυνιαδάκη για το Αποέλ. Μπούσερ, δεν είναι καλή πάσα, χάνουν χρόνο οι παίχτες της ΑΕΚ. Φίσερ θα κάνει τελικά αυτό στο σούτ, airball, τελειώνει η επίθεση, κακή επίθεση για την ΑΕΚ. 64-66 παραμένει. Φίσερ ζητάει αλλαγή τώρα και φεύγει. Μπαίνει ο Ραντούνοβιτς. Μπαίνει και ο Ραντοσάλιεβιτς για τα ΠΟΕΛ. Εφτά μισή λεπτά ακόμα. Μούνας ζητάει συνεχώς ο Κρίτολ. Περιμένει κάποια κίνηση, αποφασίζει να πάει μόνος και να πάρει το φάουλ από τον Τσούπ. Είναι πολύ δυνατός ο Κρίτολ. Πλεονέκτημα του η δύναμη, μειονέκτημα του το ότι είναι αργός σέντερ. Εδώ ξανά η μάχη σώμα με σώμα των δύο παιχτών. Τρίτο φάουλ για τον Ντέιαν Τσούπ. Ήταν το πρώτο φάουλ στην τελευταία περίοδο. Κούνας δεν ήταν καλό αυτό το σουτ. Ήταν ένα κοντό σουτ από τον Κούνα. Ριμπάουντ από τους παίκτες ΣΑΕΚ. Παντελή. Περιμένει ένα σκριν, το παίρνει από τον Τσούπ, κάνει το τρίποντο. 64-69. Στο συν 5 η ΑΕΚ πανηγυρίζεται έξαλλα αυτό το καλάθι για την ομάδα της Λάρνακας. Ο Ιάκωβος Παντελή είναι στους 11 πόντους με το πρώτο τρίποντο και πρώτο της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ξανά ένα τρίποντο από τα 7 μέτρα και περισσότερο ίσως από τον Ιάκωβο Παντελή. Ξανά και ξανά αυτή η φάση που φέρνει την ΑΕΚ στο συν 5, 64-69, 6-49 πριν από το τέλος. Η ΑΕΚ που έχει προβλήματα, δεν έχει απόψε τον Μιλόσεβιτς. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει ούτε τον Παλάλα, ήταν αμφίβολος και πριν το παιχνίδι. Το ΑΠΟΕΛ στην πορεία του παιχνιδιού, από το ξεκίνημα κιόλας, απέκτησε πρόβλημα με την αποχώρηση του Γλυνιαδάκη. Γρηγόρη, περιμένουμε νεότερα από τον Αντώνη Κωνσταντίνη. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο νεότερο για τον Γλυνιαδάκη. Για τον Γλυνιαδάκη σου είπα και στην αρχή του παιχνιδιού, Μάριο, ότι του δευτέρου ημέρους, ότι αν δεν κρυθεί σκόπιμο, δεν θα χρησιμοποιηθεί. Έχει αιμάτωμα, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται από μια κόντρα που είχε με τον Λέιζερ, σύμφωνα με τους γιατρούς του ΑΠΟΕΛ. Πάντως, το παιχνίδι βγαίνει το ΑΠΟΕΛ σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και χωρίς τον Αντρέα Γλυνιαδάκη. Βεβαίως, δεν είναι παιχνίδι με την ταχύτητα που έχει πάρει, που είναι επίγουσα, αν θέλεις, η παρουσία του. Οδηγίες Κωνσταντινίδη. Οδηγίες Τόνι Κωνσταντινίδη να ρεμίσει το παιχνίδι ο Κούνας και να μην φοβούνται να παίξουν άμυνα με επαφές και μπάλα να δοθεί μέσα στο καλάθι των Κρήτων, τον οποίο πιστεύει ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης. Είναι το παιχνίδι του Κρήτων σήμερα με τον Γλυνιαδάκη να είναι στον πάγκο. Είναι όμως και το παιχνίδι του Ντίξ, ο οποίος έφτασε τους 17 πόντους προηγουμένως και μείωσε στους 3, 66-69. Στα 4 δευτερόλεπτα ο Τσούπ θα πάει να παίξει στην ταχύτητα των Κρήτων, θα στοχίσει. Rebound για σπίχτα που ελ, κλέβει ο Παντελή. Προσωρινά το κλέψει από τον Παντελή, 20 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αποέλ. Δείξει για 3 και για την ισοφάριση. 69-69 είναι ασταμάτητος ο Τζαμάρ Ντίξ. Λες και μας άκουσε, Γρηγόρη. Είπαμε ότι φέτος ο πρώτος του ρόλος δεν είναι το σκοράρισμα, είναι η οργάνωση, αλλά απόψε βάζει 20 πόντους. Δεν ξεχνά. Time out από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. 5 και 56 ισόπαλες μπήκαν οι δύο ομάδες
στην τελευταία περίοδο, 62-62, ισόπαλες και 6 λεπτά παρά 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 7-7 μέχρι στιγμής η τελευταία περίοδος. Βλέπουμε εμείς κάποια από τα καλύτερα στιγμιότυπα του παιχνιδιού, ενός πολύ καλού παιχνιδιού. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες δικαιώνουν την παρουσία τους στον πρώτο τελικό play-off και μας φέρνουν ακόμα πιο κοντά και στην δική μας την φιλοδοξία για να δούμε 5 τελικούς. Βεβαίως, φιλοδοξία των ομάδων είναι να κερδίσουν 3 αγώνες και δεν έχει σημασία σε πόσα παιχνίδια θα γίνει αυτό. 69-69, Γρηγόρη Γρηγορά, οδηγίες Νικόλα Παπαδόπουλου. Λοιπόν, να γυρίσει μπάλα, να πηγαίνει στον Ιάκωβο τον Παντελή, ο οποίος είναι ο άνθρωπος κλειδί της τέταρτης περίοδου. Ενώ προσπάθειες θα πάρει και ο Λέιζερ, εφόσον δεν βρεθεί στο κατάλληλο σημείο. Κάτω από το καλάθι ο Τάσος Μάνος έδωσε αυτό το φάουλ, ο Σάκης Κωνσταντινίδης, συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε την κίνηση και το κατέβασμα των χεριών από τον Κρήτον. Δύο βολές για τον Λέιζερ, πρώην παίχτη και του Αποέλ. Και από την Ενάδ πέρασε, ναι. Μαζί το είπαμε, Γρηγόρη. 69-70. Τερματίζεται το 5-0 σερί για τα Αποέλ. Ξανά η ΑΕΚ μπροστά. Μόλις από ένα φάουλ για τις δύο ομάδες στην τελευταία περίοδο. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί αυτό το στοιχείο. Ντίξ. Είναι σε εκπληκτική κατάσταση ο Ντίξ. Αυτή φορά πάντως έχασε την προσπάθεια. Ο Λέιζερ δεν κάνει καλό coast to coast. Χάνει τον εφηδιασμό και ξανά η μπάλα στο Αποέλ. 69-71. Φάουλο Χάρισον. Λεπτό του Χάρισον. Ο Χάρισον φεύγει από το παιχνίδι και μπαίνει στη θέση του Τσουπ. Είδαμε ξανά το τελευταίο φάουλ που στέλνει οριστικά οι απόψεις στον πάγκο τον Μάικολ Χάρισον. 69-71. Για τέτοια παιχνίδια ζουν οι καλαδοσφαιριστές αλλά και ο κόσμος. Τέταρτο φάουλ για τον Λέιζερ. Rebound στον Μακφάντεν από την ολιγορία του Ραντούνοβιτς. Φάουλ για να δούμε από ποιον τώρα, από τον Τσουπ. Είναι το δεύτερο, όχι από τον Τσουπ, από τον Ραντούνοβιτς. Μαριέ, οι φίλοι του Αποέλ που αυτή τη στιγμή βοηθούν πάρα πολύ την ομάδα. Έλα, Γρηγορή. Μέσα σε μία επίθεση ουσιαστικά η ΑΕΚ έχει χρεωθεί με 4 φάουλ. Με 3, γιατί έχει φτάσει για 4. Η αδράνεια στα rebound κοστίζει. Οι παίχτες του Αποέλ πάντως δεν το εκμεταλλεύονται. Έχουν χάσει 3 θέσεις. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με 4,5 λεπτά να απομένουν. Παντελή. Βγάζει έξω, γύρισε η μπάλα, Τσουπ για 3, αστοχή. Κούνα στο rebound, κλέβει ο Παντελή. Ραντούνοβιτς, δεν μπορεί ούτε και ο Φίσερ. Ξανά κλέβει ο Παντελή, η μπάλα είναι για τα Ποέλ. Ομυρικές μάχες, Γρηγόρη. Ακριβώς, βλέπω μόνο το πρόσωπο του Ιάκωβου του Παντελή, ο οποίος απόψε είναι εξαιρετικός και τα βάζει με τους συμπαίχτες του περισσότερο, γιατί τους έχει δώσει τόσα έτοιμα καλάθια,
και τα χαραμίζουν. Εδώ ξανά το κλέψιμο του, ο Ραντούνοβιτς πιέστηκε όσο χρειαζόταν, είναι αλήθεια, εμποδίστηκε από τον Κρίτολ που έκανε πολύ καλή δουλειά σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Μακφάτεν διώχνει τον Κρέμερ από κοντά του, πάει και βάζει την μπάλα μέσα. 71-71 ο Μακφάτεν θα πάει και στη γραμμή. 3-51. Πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έρχεται να ζηλέψει σε δόξα το αμέσως προηγούμενο που παρακολουθήσαμε ζωντανά από την Cita Vision. 72-71. Στους 15 πόντους ο Μακφάτεν, στον πόντο η διαφορά για το Αποέλ. Και πλέον το Αποέλ έχει το πλεονέκτημα στα φάουλ, έτσι. Βεβαίως. Το Αποέλ έχει να δώσει 3 φάουλ. Παντελή, 72-74. Ήταν τρίποντο από τον Ιακώβο Παντελή. Το δεύτερο στην τελευταία περίοδο. Είναι απελπιστικά μόνος όμως Μάριν τελευταία περίοδο ο Ιακώβος. Θέλει συμπαίχτη. Παντελή έχει φτάσει στους 14 πόντους. Τρισήμιση λεπτά ακόμα. Μακφάτεν έμεινε μόνος. Δεν μπορεί να σκοράρει. Παντελή στο rebound. Μπούσερ. Μέσα σε πανδαιμόνιο που δημιουργούν οι φίλοι του Αποέλ από δοκιμασιών. Φίσερ για τρεις. Μέσα και έξω. Rebound ο Κούνας. Του έδωσε χώρο ο Ραντούνοβιτς. Κούνας. Κρέμεν για τρεις. Δεν μπορεί ο Ντίξ. Rebound ο Ραντούνοβιτς. Έχασε το follow ο Ντίξ από την ολιγορία των παιχτών της ΑΕΚ. 2-40. Ενός τρομερού παιχνιδιού για να ολοκληρωθεί. Η ΑΕΚ προσπαθεί για τον break. Ιάκωβος Παντελή θα κοπεί χωρίς φάουλ. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα πρέπει να γίνει μια πολύ γρήγορη επίθεση από πλευράς ΑΕΚ. Εδώ ξανά σωστή η τάπα από τον Τζαμάρ Ντίξ. Time out. Από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, όχι, από τον Τόνι τον Κωνσταντίνη. Ευχαριστώ Γρηγόρη. Θα πάει κοντά ο Γρηγόρης να ακούσει τις οδηγίες του προπονητή του Αποέλ για το πώς θα βγει η άμυνα. Περισσότερο. Φωνάζουν από τον πάγκο του Αποέλ για την τελευταία φάση ότι υπήρχαν βήματα του Ιάκωβου του Παντελή. Πάμε να την ξαναδούμε τη φάση, γιατί είχαμε επικεντρωθεί στο αν υπήρχε ή όχι φάουλ ή αν ήταν τάπα. Αν έχουμε την τελευταία φάση. Για την ώρα βλέπουμε κάποια στιγμιότυπα. Όπως και λέει έχει Γρηγόρη, οδηγίες Αντώνη Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι δεν ήθελε το time out ο Αντώνης Κωνσταντινίδης και του χρεώθηκε επειδή απλά πρόλαβε να το ζητήσει προηγουμένως. Λοιπόν, να αμυνθούν τώρα, να μην δεχθούν καλάθι στα 3 δευτερόλεπτα, το αυτονόητο δηλαδή. Και στην συνέχεια να βρεθεί ελεύθερο σούτ από τα 6.75 με τον Κρέμεν. Λοιπόν, στη φάση όπου δέχτηκε η τάπα ο Παντελή είχαν προηγηθεί βήματα. Έκανε 3 βήματα ο παίκτης της ΑΕΚ. Έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Αποέλ και τώρα τρέχουν με τον Κούνα να δίνει σωστά στον Ραντοσάλιεβιτς, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 74-74. Ήταν κλεισμένος ο Κούνας και δεν θα μπορούσε ο ίδιος να εκτελέσει. Ερχόταν και ο Ραντούνοβιτς ξανά στην ισοπαλία το παιχνίδι. Φάουλ από τον Ντίξ. Δεύτερο ομαδικό για το Αποέλ. Έχει να δώσει άλλα 2. Η ομάδα του Κωνσταντινίδη. Εδώ η επαφή. Από ελπού δεν έχει ούτε προβλήματα με φάουλ πέραν του Κρήτων. Οι υπόλοιποι είναι εντάξει. Ακόμη και τα 3 φάουλ τώρα δεν είναι πρόβλημα στα 2 λεπτά που απομένουν. Ενώ η ΑΕΚ έχει ήδη χάσει τον Χάρισον με 5 φάουλ και έχει 2 παίχτες που έχουν από 4. Παντελή. Στα 2 δευτερόλεπτα
κάτι σαν σούτ, αστοχή, rebound ο Ράντος Άλιεβιτς. Κουραστεί παίχτες της ΑΕΚ, για τρεις ο Ντίξ, δεν μπορεί να σκοράρει, θα γινόταν έκρηξη εδώ, ανέβαζε αυτό το τρίποντο. Φωνάζει ο Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης στον πρέμο απέναντι, γιατί πήγε πάρα πολύ γρήγορα αυτή την επίθεση. Ο Ντίξ βιάστηκε, εδώ ο Φίσερ θα κοπεί, η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση, 1:41 για το τέλος. Για να δούμε, Γρηγόρη, πάμε για δεύτερη συνεχόμενη και τηλεοπτική παράταση. Αν μη τι άλλο, δεν έχουμε σήμερα Γουίτεν να φτάσει τους 40 πόντους, έτσι. Ο Γουίτεν του Κεραυνού που έκανε ό,τι μπορούσε στο προηγούμενο παιχνίδι. Απίστευτος παίχτης. Δύο φάουλ έχει να δώσει το Αποέλ σε αυτά τα τελευταία 101 δευτερόλεπτα που απομένουν. Πέντε δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ, Ραντούνοβιτς, δεν μπορεί να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι και παίρνουν οι παίχτες του Αποέλ. Πολύ σημαντική φάση αυτή, γιατί η ΑΕΚ χάνει δύο σίγουρους πόντους. Μακφάτεν, Ραντούνοβιτς θα πάρει την μπάλα και επίθεση ξανά για την ΑΕΚ. Παντελή, 1:10. Τσουπ, Ραντούνοβιτς προσποιείται και παίρνει φάουλ. Φάουλ από τον Μακφάτεν. Δύο βολές, λέει ο Τάσος Μάνος. Δίνει το φάουλ στην προσπάθεια για σούτ. Για να δούμε. Α, έκανε λάθος. Ο διαιτής τώρα αλλάζει την απόφαση του. Χωρίς καν να δει τον πίνακα, είχε πιστέψει ότι συμπληρώθηκαν τα ομαδικά φάουλ του Αποέλ και αυτό έδειξε δύο βολές. Δεν θα υπάρχουν δύο βολές, η μπάλα θα παιχθεί απ' έξω. Είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ για το Αποέλ. Σοβαρό λάθος από έναν διαιτή του Ιμπέδου Τάσου Μάνου. Τέλος παντών, είναι λάθος που δεν έχει πολύ σημασία γιατί το διόρθωσε αμέσως. 74-74, ένα λεπτό. Μπούσερ δυσκολεύεται, προσποιείται, τελικά σουτάρει και αστοχή. Κρέμεν στο rebound. 45 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Προσπαθούν και οι φίλοι του Αποέλ να βοηθήσουν την ομάδα. Κρέμεν. Θα πάρει φάουλ από τον Ραντούνοβιτς. Σφυρίζει ο Κορομιλάς. Είναι δύο βολές. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Κρέμεν. Υπάρχει κατέβασμα πάνω στο χέρι του παίκτη του Αποέλ από τον Ραντούνοβιτς. Δύο βολές για τον Τσέχο, ο οποίος δίνει προβάδισμα 75-74. ...31,8 δευτερόλεπτα. Επιθέσεις έχουμε ακόμα και για τις δύο ομάδες. 76-74 από τον Κρέμερ που φτάνει τους 10 πόντους. Ο Κούνας λέει στον κόσμο του Αποέλ να συνεχίσει να λέει τα συνθήματά του. Time out από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Θα σχεδιάσει την επόμενη επίθεση της ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι τελευταία. Αν εξαντλήσει πάντως τον χρόνο της η ΑΕΚ, απομένουν 8 δευτερόλεπτα. Και για την ομάδα του Αποέλ, να δούμε ποιος θα πάρει αυτή την επίθεση. Θα μας πει ο Γρηγόρης που παρακολουθεί το time out του Παπαδόπουλου. Έλα, Γρηγόρη. Ιάκωβος Παντελή θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την προσπάθεια να επιτεθεί. Ο Νικός Παπαδόπουλος υπολογίζει ότι θα του γίνει το φάουλ γιατί έχει ακόμα ένα φάουλ να δώσει το Αποέλ. Σωστό. Και εν συνεχεία θα το παίξει στο pick and roll με τον Φίσερ
σύμφωνα τουλάχιστον με τον μπλοκάκι του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Βλέπω πάντως πέντε παίχτες για την ΑΕΚ που μπορούν και οι πέντε να ρίξουν σούτ από οποιαδήποτε θέση. Λοιπόν, όντως η μπάλα πάει στον Παντελή. Για να δούμε αυτή την πολύ σημαντική επίθεση. Τι θα φέρει για την ΑΕΚ. Φίσερ. Έγινε το φάουλ που είχε να δώσει το ΑΠΟΕΛ. Χειροκροτεί ο Αντώνης Κωνσταντίνης. Πήγε το πλάνο που αυτό σχεδίασε όπως το σχεδίασε και τώρα... Ολόκληρη επίθεση. 14 δευτερολέπτων είναι η επίθεση για την ΑΕΚ. Παντελή μπαίνει και παίρνει φάουλ. Είναι δύο βολές για τον Ιάκωβο τον Παντελή. Σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού καλείται να ευστοχίσει ο Ιάκωβος τον Παντελή. Πλησίασε πάρα πολύ να βάλει και το καλάθι. Μέσα σε ένα πραγματικό πανδαιμόνιο. Από τα σφυρίγματα των φίλων του ΑΠΟΕΛ, ο Ιάκωβος Παντελής στις δύο πιο κρίσιμες βολές του τελικού. 76-75, τέρας ψυχραιμίας. Φτάνει τους 15 πόντους. Ισοπαλία 76-76. Ο Τόνης Κωνσταντινίδης θα πάρει το time-out. Έχεις κάτι κανονισμένο για απόψε. Γρηγόρη, αν είναι να πάει παρά στο παιχνίδι, ας πάει όσες θέλει. Το ΑΠΟΕΛ πάντως μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια, αφού έχει την τελευταία επίθεση διάρκειας 15,5 δευτερολέπτου. Και όλη η προσοχή βεβαίως είναι στον Αντώνη Κωνσταντινίδη και στο πώς θα σχεδιάσει την τελευταία του επίθεση. Κάτι για το οποίο θα μας ενημερώσει ο Γρηγόρης όταν ολοκληρωθεί το time-out. Ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο παιχνίδι το οποίο μας έχει καθυλώσει από το ξεκίνημα μέχρι και 15,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Έλα, Γρηγόρη. Πρώτη προσπάθεια θα είναι η μπάλα να ταϊστεί στον Κρήτο, ο οποίος είναι κάτω από το καλάθι. Δεν υπάρχει αντίπαλο για τον Κρήτο, εκτός αν πήγε ο Χάρισον. Δεν είδα τώρα πως ερχόμουν. Όχι. Άρα θα χαρίσει αυτό που φάουλ. Ναι, ο Χάρισον έβαινε φάουλ. Λοιπόν, ο Ραντούνοβιτς τον βλέπω να είναι μέσα. Ο Φίσερ, ο Λέιζερ, ο Μπούσερ, ο Παντελή, ο Ντίξ για την ΑΕΚ, ο Ντίξ, ο Ραντοσάλιεβιτς, ο Κρέμεν, ο Κρίτολ και ο Μακφάτεν για τον ΑΠΟΕΛ. Αν δεν πετύχει η επίθεση με τον Κρίτολ, η μπάλα θα πάει στον Τίξ, ο οποίος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την τελική προσπάθεια. Όπως ακριβώς αναμενόταν. Είναι καλό το πλάνο και αναμενόμενο βεβαίως από τον Κωνσταντινίδη. Ο Τίξ κάνει ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο με 16 πόντους και 20 συνολικά. Πάντως υπάρχει και το σενάριο, Γρηγόρη, να πάει η μπάλα στον Κρήτο και να του κάνουν επίτηδες φάουλ οι παίχτες της ΑΕΚ για να τον στείλουν στην γραμμή. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, Μάρη, αυτό έπαιζα και εγώ τώρα. Είναι μια καλότητα για αυτή. Λοιπόν, ο Μακφάτεν. Πάει ο Κρήτο για το σκριν, τον διώχνει ο Μακφάτεν. 6 δευτερόλεπτα. Μακφάτεν μάλλον θα πάρει την προσπάθεια. Σταματά, σουτάρει, αστοχή, παράταση. 76-76. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Τελευταίος ημιτελικός των play-off από ΑΕΚ και Ραβνός πάει στην παράταση. Πρώτος τελικός των play-off από ΑΕΚ πάει στην παράταση. 40 λεπτά δεν είναι αρκετά για να λύσουν οι δύο ομάδες τις διαφορές τους. Επομένως θα έχουμε 5 ακόμα λεπτά τα οποία θα ξεκινήσουν σε λίγο με τα εξής δεδομένα. Η ΑΕΚ δεν έχει τον Χάρισον και έχει δύο παίχτες με 4 φάουλ. Τον Λέιζερ και τον Τσούπ.
Για το Αποέλ, 4 φάουλ έχει εδώ και πάρα πολλή ώρα μόνο ο Κρίτολ. Να πούμε επίσης για την παράταση, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι συνεχίζουν να ισχύουν τα ομαδικά φάουλ και οι δύο ομάδες έχουν κάνει από 5, επομένως σε κάθε φάουλ θα βλέπουμε ελεύθερες βολές. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αν η ΑΕΚ θα καταφέρει να κλέψει το πλεονέκτημα έδρας από το ΑΠΟΕΛ ή αν η γαλαζοκίτρινη και πάλι στην παράταση, όπως και στον τελευταίο αγώνα με τον Κεραυνό, θα καταφέρουν να προστατέψουν την έδρα τους εν όψη βεβαίως και του αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής στο Κίτιον. Γρηγόρη, πήγε στους πάγκους, τι έχουμε? Λοιπόν, συγχαρητήρια και από τις δύο πλευρές. Ακόμα και από πλευράς από ΑΠΟΕΛ, παρά την χαμένη προσπάθεια. Εντάξει, ήταν τραφημένη προσπάθεια που έγινε. Ναι, νομίζω ο Μακφάτεν. Σίγουρα δεν ήταν αυτό το πλάνο του Αντώνη του Κωνσταντινίδη. Να ηρεμήσουν τώρα και οι δύο. Ήρεμες προσπάθειες. Δεν θέλει βιασύνη κανένας από τους δύο προπονητές. Από τη μια, ο Ιάκωβος ο Παντελή μαζί με τον Φίσερ, τον οποίο ο Νικόλας Παπαδόπουλος, παρά το ότι δεν είναι σε καλή βραδιά, εμπιστεύεται τώρα στα κρίσιμα. Δεν έχει και πολλές επιλογές. Άλλωστε, ο Τσούπ είναι τραυματίας στον πάγκο. Ο Παλάς δεν μπορεί να παίξει. Ο Χάρισον είναι εκτός. Και απ' την άλλη, με τον Τίνξ και τον Κρέμεν, θα προσπαθήσει ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Η ΑΕΚ αγωνιστικά έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή. 5 λεπτά μπάσκετ, όμως δεν είναι πολλά για να μπορέσει μια ομάδα να τα ξεπεράσει και να διαψεύσει τα προγνωστικά. Ο Φίσερ κάνει λάθος. Κρατάει την μπάλα και η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Έχει τραυματιστεί Μάριο Φίσερ. Ο Φίσερ που χτύπησε δυνατά και το παρκέ. Εκνευρισμένος. Νάτος εδώ αποχωρεί. Όχι, δεν αποχωρεί. Έκανε να πάει προς τον πάγκο. Τελικά δεν έχει κάτι. Θα μείνει στο παρκέ. Εδώ βλέπετε την τελευταία μονομαχία. Δεν υπάρχει πλέον τζάμπολ. Εδώ χάθηκε προς στιγμή η μπάλα. Δεν υπάρχει πλέον τζάμπολ στο μπάσκετ παρά μόνο στο ξεκίνημα. Από εκεί πέρα απλώς εναλλάσσεται η κατοχή της μπάλας. Μαριέ. Έλα, Γρηγόρη. Μάριε, το λογάντας, από πλευράς από ελ μας είπαν ότι είναι η τελευταία μας μετάδοση σήμερα, γιατί είναι το δεύτερο παιχνίδι που ερχόμαστε και πάμε ξανά παράταση. Είπαμε εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα. Μακάρι να πάνε και 10 παρατάσεις. Το πρόβλημα θα το έχουν οι παίχτες που θα πρέπει να τις παίξουν. 76-76, 4,5 λεπτά για το τέλος και της παράτασης. Παντελή για τον Λέιζερ. Θα κάνει το σούτ, αστοχή. Rebound από τον Κρέμεν. Ραντοσάλιεβιτς. Θα βάλει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ από τον Λέιζερ, νομίζω. Αν είναι από τον Λέιζερ, είναι το πέμπτο. Και είναι όντως από τον Λέιζερ. Εδώ βλέπουμε το φάουλ του Λέιζερ. 78-76. 16 πόντι για τον Λάζαρ Ραντοσάλιεβιτς. Χάνει την βολή. Αναγκαστικά ο Παλάλας, έτσι. Ναι, αναγκαστικά ο Παλάλας σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο. Φίσερ θα περάσει. Πολύ ψηλά η μπάλα για το 78. Όλα τα λεφτά ήταν η προσποίηση πάνω στον Κρίτολ. Από τη στιγμή που δεν είχε να τον αντιμετωπίσει, ήταν πιο εύκολα πράγματα. Νέο φάουλ. Και έχουμε συνεχώς βολές. Είπαμε, συνεχίζουν να μετρούν τα φάουλ. Ο Ντίξ θα πάει στη γραμμή. Το φάουλ από τον Παλάλα και το δεύτερο. Εδώ χτύπησε μπάλα ο Παλάλας. Ο Ντίκ στην πρώτη βολή ευστοχή. 79-78. Το 80-78. Ο
22 πόντοι για τον Τζαμάρ Ντίξ, πρώτο σκόρερ σήμερα του Αποέλ και του αγώνα. Ιάκωβος Παντελή βλέπει τον χώρο, σταματά όμως, τον μακάρι καλά ο Μακφάτεν. Φίσερ για τρεις, η μπάλα μέσα και έξω για δεύτερη φορά για τον Φίσερ. 3-20. Προβάδισμα και κατοχή για το Αποέλ. Κρίτολ, του άφησαν χώρο, δεν έκανε όμως αμέσως το σούτ. Φίσερ, μέσα η μπάλα για τον 80-80. Τρομερή προσπάθεια από τον Σαρόν Φίσερ. Και χαμένη ευκαιρία προηγουμένως για τα Αποέλ να πάει την διαφορά στους 4 ή ακόμα και στους 5. Ντίξ. Ρίχνει την μπάλα με τα μπλόα στο χείρι, πάουν τον Ραντούνοβιτς. Παντελή. 2,5 λεπτά ακόμα. Σκριν του Ραντούνοβιτς, φεύγει Παντελή για 3. Αστοχή, Κρήτος στο rebound. Οι ομάδες είναι ακόμα στην ισοπαλία. 2-10 πριν το τέλος και της παράτασης πλέον. Έχουμε φτάσει τις 2 ώρες παιχνιδιού. Κρήτον με τον Φίσερ. 82-80. Είχε ένα σκοράρι από το πρώτο ημίχρονο. Κρήτον βάζει ένα πολύ σημαντικό καλάθι στην παράταση. Παντελή. Θα περάσει ωραία. Θα κοπεί από τον Κρήτον. Βγάζει μία επίθεση και μία άμυνα ο Κρήτολ. Συστάσεις από τον διαιτή να καθίσουν. Οι δύο μπάγκοι. 16 δευτερόλεπτα την επίθεση του Αποέλ. Μακφάτεν δυσκολεύεται. Ραντοσάλιεβις. Θα προσπαθήσει να κλέψει ο Παλάλας. 2 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα πρέπει να γίνει μια πολύ γρήγορο σούτα από την πλευρά Αποέλ. Και βεβαίως να αποφευθεί το φάουλ από πλευρά ΑΕΚ. Ο Κρέμερ θα πάρει την μπάλα, θα σουτάρει. Θα στοχίσει μπάλα στο Ραντοσάλιεβις. Μακφάτεν. 1-5, ένα πολύ σημαντικό επιθετικό rebound για τα Αποέλ. Κρήτολ. Δεν ήταν καλή πάσα του Κρήτολ. Φεύγει ο Φίσερ στο ευθυδιασμό με τον Ραντούνοβιτς. Θα χάσει την μπάλα ο Ραντούνοβιτς. Και τα βάζει με τον εαυτό του. 55 δευτερόλεπτα για το τέλος. Time out από τον Αντώνιο Κωνσταντινίδη. Ξανά η φάση, βλέπετε πως χάνει την μπάλα ο Ραντούνοβιτς και μαζί την ευκαιρία να ισοφαρίσει για την ΑΕΚ. Μεγάλη αγωνία στο Λευκόθεο. 82-80. Σε ακούμε Γρηγόρη γρήγορα. Λοιπόν, επίθεση 24 δευτερολέπτων. Να φάει όλο τον χρόνο θέλει ο Αντώνης ο Κωνσταντινής, όπως ήταν λογικό. Θα χτυπήσει στις επαφές αφού πάνε για βολές. Η αγιώση μπάλα θα πάει στον Κρήτολ και πάλι, ο οποίος είδαμε στην τελευταία φάση έχει το πλεονέκτημα με αντίπαλο τον Φίσερ. Ενώ στην άμυνα με τίποτα να μην γίνει φάουλ. Πολύ σημαντική επίθεση για τα Αποέλ. Για να πάει διαφορά στις δύο κατοχές. Μακφάτεν. Άλλαξε το μαρκάρισμα. Ο Ραντούνοβιτς τώρα με τον Ντίξ. Ντίξ
προσπαθεί να παίξει χαμηλά. Πάει όντως η μπάλα μέσα για τον Κρίτολ, τον οποίο θα σταματήσει ο Φίσερ και στη συνέχεια φάουλ από τον παίκτη ΑΕΚ. Ο Κρίτολ θα πάει στη γραμμή. Έκανε πολύ καλή δουλειά ο Φίσερ. Εδώ θα δούμε πώς θα τον σταματήσει καθαρά. Στη συνέχεια δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Ο Ραντούνοβιτς πέφτει πάνω στον αντίπαλο του, ο Φίσερ. Για να δούμε ο Κρίτολ, που δεν έχει την φήμη του πολύ εύστοχου από τη γραμμή. Χάνει την πρώτη. Box out φοράζω από τον πάγκο της ΑΕΚ. Κρίτολ χάνει και τις δύο βολές. 82-80. Μπούσερ. Φίσερ θέλει να μπει και παίρνει φάουλ από τον Κρίτολ, ο οποίος σηκώνει το χέρι και το παραδέχεται. Σαρόν Φίσερ θα πάει στη γραμμή για να ισοφαρίσει και πάλι. Δεν είναι καλό σήμερα στις βόλες ο Φίσερ, Μάριε. Ο Φίσερ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα είχε 2 στις 4. 50%. Πρώτο πρόβλημα και για τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη, ο πρόσπεκτης που αποβάλλεται, ο Κρίτελ. Και πλέον θα πάει με κατά συνθήκη πεντάρι για την τελευταία επίθεση του Αποέλ με Κρέμεν ή Ράντο Σάλεβις. Για την ώρα ο Φίσερ σε αυτήν την πολύ σημαντική βολή ευστοχή, 82-81. 15 πόντοι για τον Σαρόν Φίσερ. Ισοφαρίζει ο Αμερικανός. Τελευταία επίθεση και της παράτασης για τους παίχτες του Αποέλ. Στην κανονική διάρκεια δεν καταφέρει να ευστοχίσει ο Μακφάτεν. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή. Πιθανό να πάει μπάλα αυτή τη φορά στον Ντίξ ή στον Κρέμεν. Για να δούμε. 82-82. Ο Ντίξ είναι που θα πάρει την προσπάθεια. Θα ευστοχίσει. 84-82. 2,5 δευτερόλεπτα. Time out ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Προβάδισμα για το Αποέλ. Με τον καλύτερο του παίκτη απόψε. Τον παίκτη που έχει βάλει 20 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση, τον Τζαμάρ Ντίξ. Να δίνει προβάδισμα 2,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 84-82. Και πλέον η ΑΕΚ θα πάει είτε για να ισοφαρίσει είτε για να κερδίσει. Είναι πάντα ένα ζήτημα αυτό. Αν κερδίζεις το παιχνίδι, κάτι που θα έκανε για παράδειγμα ένας Ρέτζι Μίλερ, ένας Κόμπι Μπράιαντ, ή αν πας για την ισοφάριση, Γρηγόρη, τι θα κάνει ο Παπαδόπουλος? Θα γυρέψει το δικό του Ρέι Άλεν. Πάει ατρίποντο. Πάει ατρίποντο λοιπόν η ΑΕΚ. Να δούμε αν θα της βγει αυτή η επιλογή. Αν όντως θα πάνε για τρίποντο. 84-82. Σε περίπτωση πάντως που γίνει φάουλ από πλευράς παίκτη του Αποέλ, θα έχουμε βολές για την ΑΕΚ. Την μπάλα μέσα, Ραντούνοβιτς ισοφαρίζει. 84-84. Απίστευτα πράγματα. Πάμε σε δεύτερη παράταση, φίλες και φίλοι, με τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς να νικάει τον μπάζερ και να στέλνει το παιχνίδι στην δεύτερη παράταση. Φοβερός ο πρώτος τελικός. Τρομερό παιχνίδι στο Λευκό Θεό. Πάμε για 50 λεπτά αγώνα. Γρηγόρη, δεν το θυμάμαι ξανά πότε έγινε τελευταία φορά σε τελικό play-off να έχουμε δεύτερη παράταση. Έξω αν μπορείς εσύ να θυμηθείς. Ούτε εγώ. Και αν είναι αυτός ο πρώτος τελικός, τι μας επιφυλάσσουν οι άλλοι. Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Εδώ θα ξαναδούμε την τελευταία προσπάθεια. Πώς κάνει το fade away με την λήξη του παιχνιδιού
βάζει την μπάλα στο καλάθι. Ήταν πολύ καλή η πάσα του Μπαλάλα, αλλά και η κίνηση του Ραντούνοβιτς. Τελικά πήγαν για δίποντο οι παίχτες της ΑΕΚ και ισοφαρίζει ο Ραντούνοβιτς, στέλνει το παιχνίδι στην δεύτερη παράταση. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι και δεν ξέρω αν θα πάμε να ξεπεράσουμε τους πόντους που είχαμε δει στο ΑΠΟΕΛ Κεραυνός. Έλα Γρηγόρη. Λοιπόν, εντάξει, τι να πούμε. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι ωραίο το παιχνίδι. Πάντως, Μάρη, ένα είναι το σημαντικό. Όποιος και αν κερδίσει απόψε, θα έχει διπλό πλεονέκτημα. Όχι απλά την νίκη. Ξεκίνησε η δεύτερη παράταση. Ντίξ, ευστοχή 86-84. 26 πόντι για τον Ντίξ. Εδώ και πάρα πολλή ώρα πρέπει να πούμε, το ΑΠΟΕΛ προηγείται και η ΑΕΚ συνεχώς ισοφαρίζει. Μπούσερ, Φίσερ δεν μπορεί να πάρει την μπάλα, λάθος για την ΑΕΚ. Γλιστράει μπάλα από τα χέρια του Αμερικανού. Έχει μείνει και από επιλογές η ΑΕΚ, γιατί σκέψε ότι ο Φίσερ παίζει με 4 φάουλ εδώ και πολλή ώρα και ο Μπαλάλας παίζει τραυματίας, όπως και ο Τσούπου θα μπει τώρα είναι τραυματίας. Κρέμεν. Στα 6 δευτερόλεπτα, αστοχή και το rebound θα το πάρει. Πάρα πολύ μαχητικά ο Μακφάτε, ένα από τον πολύ πιο ψηλό Ραντούνοβιτς. Τρία και 50. Μακφάτε. Δεν έπιασε προσπίση στον Παντελή. Μακφάτε το fade away δεν είναι καλό. Φαινόταν από το σου την μπάλα, δεν κατέληξε πουθενά, air ball. Και ο Μπούσερ στην επίθεση για την ΑΕΚ. Φίσερ με πάρα πολύ χώρο να γυρίσει και να μην βάλει την μπάλα στο καλάθι, είναι για την ΑΕΚ. Από το πόδι του Κρέμεν, λέει ο κύριος Κορομιλάς. Ανάσες για τον Φίσερ, τώρα στα κρίσιμα, να πάρει κάποιες ανάσες και θα ξαναμπεί σίγουρα. Δεν φτάνουν στην ΑΕΚ τα τόσα προβλήματα, αναγκάζεται να παίξει και ένα παιχνίδι 50 λεπτά. Ο Τσού πέρασε το παιχνίδι και παίρνει την μπάλα. Είναι ξεκούραστος. Προτιμά να δώσει τον Μπαλάλα. Μπαλάλας θα χάσει και τελειώνει η επίθεση για την ΑΕΚ. Τρία και 14. Η ΑΕΚ δεν έχει ακόμα σκοράρει στην παράταση. Εδώ θα κλέψουν την μπάλα. Κάνει βήματα όμως με την προσγείωση του ο Μπούσερ. Έχει πρόβλημα ο Μπαλάλας. Δεν πατάει καλά. Αρνήθηκε από μόνος του να φύγει, παρόλο που κουτσένει. Ήταν έτοιμος να περάσει το παιχνίδι ο Φίσερ για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει ούτε και ο Λέιζερ που είναι στον πάγκο και πέντε φάουλ. Υπάρχει το Ιγκορ Μιλόσεβιτς. 86-84. 2-0 το σκορ της δεύτερης παράτασης μετά από 2 λεπτά παιχνιδιού. Έχουν κουραστεί όλοι οι παίχτες πλέον. Δύσκολη προσπάθεια από τον Ντίξ. Θα χάσει την μπάλα. Απογοητευμένος ο Κούνας, γιατί περίμενε μία πάσα. Ο Φίσερ θα μπει. Δεν μπορεί ο Μπαλάλας, κουτσένει. Ήταν λογικό, Μάριε, τον βλέπαμε από την ώρα που έγινε το συμβάν. Το πλήγμα για την ΑΕΚ είναι μετά.
δεν θα παίξει στους τελικούς όπως σύμφωνα με το πώς ερμήνευσε τα λόγια του Νικόλα Παπαδόπουλου ο Ίγκορ Μιλόσεβιτς. Μάλιστα. Ο Παράλλας, ο μορφασμός του μου απαντά στο αν θα είναι έτοιμος στην Παρασκευή. Ακριβώς είναι το μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, Παντελή προσποιείται, παίρνει προσπάθεια, Φίσερ ισοφαρίζει. Το πρώτο καλάθι της ΑΕΚ ακριβώς στα μέσα της δεύτερης παράτασης. Και είμαστε ξανά στη ισοπαλία. 86 όλα. Κρέμεν. Δεν μπορεί. Τον έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΚ και τώρα ο Μπούσερ. Τσουπ. Προσποιείται. Βγάζει έξω τον Παντελή 14 δευτερόλεπτα. Και πάλι Φίσερ. Στα 5 δευτερόλεπτα θα τον κόψουν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Και τώρα ο Ντίξ. 2 λεπτά ακόμα. Και είμαστε πάλι στην ισοπαλία. Μούνας. Θα τον σταματήσει ο Ραντούνοβιτς. Η μπάλα για την... για το ΑΠΟΕΛ, λέει ο Σάκης ο Κωνσταντινίδης. Εδώ η καθαρή τάπα του Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Από εκεί και πέρα δύσκολο να δούμε από αυτό το πλάνο. Ποιος έβγαλε την μπάλα, είχαμε πλάτη όλους τους παίχτες. Ραντοσάλιεβιτς θα πάρει φάουλ. Έπτο φάουλ του Φίσερ και τρεις βολές. Είναι δύο βολές, λέει ο Ρομιλάς. Λοιπόν, φεύγει και ο Φίσερ. Δεν έμειναν επιλογές. Θα μπει ο Γκαρσία. Πρώτη φορά που μπαίνει απόψε, Γρηγόρη. Όχι, είναι η δεύτερη. Έπαιξε κάποια δευτερόλεπτα και στο πρώτο ημίχρονο. Και από εκεί και πέρα είναι με τέσσερα και ο Τσουπ. Εάν πάει για τρίτη παράταση, βλέπω τον φροντιστή και τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, τουλάχιστον τον βοηθό να... Καμιτολογώντας βεβαίως, γιατί υπάρχουν ακόμα παίχτες, είναι ο Κιλαράς, είναι και ο νεαρός, ο Λεοντίου. Πάντως η πρώτη βολή χάθηκε από τον Ραντοσάλιεβιτς. Η δεύτερη είναι εύστοχη. Α, υπάρχει και τρίτη βολή. Αρχικά ο Κορομιλάς είχε δείξει δύο. Αυτά είναι σοβαρά λάθη, Μάρη, σε τελικό. Είχε δείξει δύο. Εμείς είχαμε πει αρχικά τρεις βολές γιατί είδαμε τρίποντο. Ναι. Αλλά όταν ο διαιτητής δίνει δύο και στη συνέχεια μας μπέρδεψε ο διαιτητής γιατί θεωρήσαμε πως έδωσε το φάουλ μακριά από το σουτ. Γκαρσία, σουπ για τρεις, πολύ άσχημο σουτ. Ο Ραντούνοβιτς θα πάρει την μπάλα, θα στοχίσει. 5 δευτερόλεπτα, ξανά ο τσουπ, δεν έχουν δει το χρονόμετρο. Ο Μπούσερ με την λήξη της επίθεσης, 88-88, πολύ σημαντικό καλάθι για την ΑΕΚ. 1 και 10. Τέσσερα-τέσσερα το σκορ στην δεύτερη παράταση. Ντίξ ψάχνει στήριγμα, Ραντοσάλιεβιτς ψάχνει την επαφή, τον σταματά ο Τσουπ. Επίθεση 5 δευτερολέπτων για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Στην επαναφορά ο Άποντος Πουλ. Κούνας, Ντίξ για τρεις. Με τη λήξη του χρόνου, 91-88 από τον Τζαμάρ Ντίξ που φτάνει τους 29 πόντους. Τι έγινε τώρα, διαμαρτύρεται έντονα τον Κωνσταντινίδης. Έλα, Γρηγόρη. Σύσταση και στους δύο πάγκους, Μάρι. 43 δευτερόλεπτα. Μπούσερ. Ξανά ο Μπούσερ. Βήματα από τον παίχτη της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν αναποφάσιστος σε αυτή την περίπτωση. Δεν ήξερε τι να κάνει. Ο Σάκης ο Κωνσταντινίδης εδώ λέει πώς μετακίνησε το σταθερό του.
32 δευτερόλεπτα. Πολύ σημαντική επίθεση, φάουλ κερδίζει ο Κούνας από τον Ραντούνοβιτς. Δύο βολές για τον παίχτη του Αποέλ. Εδώ ξανά. Τέταρτο για τον Ραντούνοβιτς. Μέσα η πρώτη βολή. Πλέον το Αποέλ έχει προβάδισμα δύο κατοχών. 93-88 time out από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Έντεκα πόντι για τον Βασίλη Κούνα, 5 πόντι διαφοράς, 23,4 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα προσπαθήσουμε στο τέλος του παιχνιδιού να πάρουμε δηλώσεις ο Γρηγόρης και από νικητές και από ηττημένους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Βλέπουμε εδώ τους φίλους του Αποέλ. Σήμερα δίνουν το παρόν τους μετά από τρεις αγωνιστικές τιμωρίας. Γίνονται συστάσεις και από τους παράγοντες του Αποέλ. Να μην συμβεί οτιδήποτε στο τέλος του αγώνα. Ο Ανδρέας ο Παρασκευά, ο εκπρός τύπου, και ο Χρήστος ο Μπάλης. Έλα Γρηγόρη. Λοιπόν, ψυχραιμία. Ο Ιάκωβος ο Παντελή θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα δοκιμάσει να πάρει τέλος πάντων την τελευταία προσπάθεια. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, Μάρι. Είδαμε και προηγουμένως επιθέσεις. Για να δούμε εάν θα καταφέρει η ΑΕΚ να μείνει ζωντανή. Ντέιαν Τσούπια 3. Δεν θα στοχίσει η rebound τον Γκαρσία και παίρνει φάουλ. Οι παίχτες της ΑΕΚ ήθελαν από τον Γκαρσία να βγάλει την μπάλα έξω για να κάνουν τρίποντο. Τώρα ο Γκαρσία θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλει δύο βολές για να μείνει η ΑΕΚ στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Αστοχή ο Γκαρσία, παραμένει το 93-88. Δεν ξέρω τώρα αν αστοχίσει τη βολή για να πάρει στο rebound. Πιθανό να αστοχίσει επίτηδες. Αστοχή όπως και να έχει, το rebound το παίρνει ο Κούνας. Το Αποέλ είναι πολύ κοντά στη νίκη. Ο Ντίξ παίρνει φάουλ από τον Ιάκωβο Παντελή. Κάπου εδώ γράφουμε τον επίλογο νομίζω, Μάρη, έτσι. Ναι, νομίζω ότι το Αποέλ, ειδικά αν βάλει τις δύο βολές ο κορυφαίος απόψε του παιχνιδιού, ο Τζαμάρ Ντίξ, θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Ο Τζαμάρ Ντίξ που είναι αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτού του πρώτου τελικού. Φτάνοντας τώρα τους 30 πόντους, θα προσπαθήσουμε γρήγορα να πάρουμε δηλαδή από νικητές και από ηττημένους. 95-88. 11-4 είναι το σκορ της δεύτερης παράτασης. 6 δευτερόλεπτα. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια η ΑΕΚ με τα όσα προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει. Παντελή κάνει το τρίποντο. Αστοχή. Τέλος του παιχνιδιού. Το Αποέλ παίρνει την νίκη. Κερδίζει την ΑΕΚ στην δεύτερη παράταση.